Το όνομά μου είναι Ευγένια Φουντά, είμαι υπεύθυνη αυτού του έργου μαζί με μια ομάδα συναδέλφων εκπαιδευτικών. Δύο από αυτούς βρίσκονται μαζί μας. Είναι η κυρία Σγουροπούλου, η Κλειό και ο κύριος Βογιατζής Γιάννης. Είμαστε μια ομάδα που προσπαθούμε να δημιουργήσουμε επί τη ευκαιρία αυτού του έργου ένα θεσμό γύρω από το ελεύθερο λογισμικό-λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Έχουμε ήδη κάνει δύο κύκλους και ένα θερινό σχολείο. Αυτός είναι ο τρίτος εκπαιδευτικός κύκλος που αρχίζει σήμερα. Θα προσπαθήσουμε να γνωριστούμε λίγο μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι, γιατί λείπουν κάποιοι, δεν έχουν έρθει όλοι για την ώρα. Και στη συνέχεια θα σας παρουσιάσουμε το πρόγραμμά μας. Λοιπόν, Γιάννη, δύο λόγια. Ο κύριος Βογιατζής είναι υπεύθυνος αυτού του εκπαιδευτικού κύκλου. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται πίσω από την ιδέα μαζί με τον Αναγνωστόπουλο τον Απόστολο, που θα γνωρίσετε γι' αυτόν σε λίγο, αυτού του κύκλου, και θα παρουσιαστούν. Λοιπόν, καλησπέρα και από... Ακούγομαι. Ναι, ακούγομαι. Λοιπόν, καλησπέρα τέλος πάντων και από μένα. Σας καλωσορίζω στον κύκλο αυτό. Είναι ένα αρκετά ενδιαφέρον, θα μπορούσε να πει κανείς, συναρπαστικό αντικείμενο. Εύχομαι να καταφέρουμε να δούμε πολλά από τα πράγματα που μπορούμε να αξιοποιήσουμε και να έχουμε τα αποτελέσματα που έχουμε σχεδιάσει. Καλή αρχή. Πολύ ωραία, κυρία Σγουροπούλου, ένα καλώς όρισμα. Ενότητα αυτής της μονάδας αριστείας που έχουμε σχεδιάσει εδώ. Πραγματικά οι εμπειρίες που έχουμε αποκομίσει από τους προηγούμενους κύκλους ήταν πάρα πολύ σημαντικές και όσον αφορά στο ενδιαφέρον που υπάρχει από το αντικείμενο αλλά και στα προϊόντα, το πώς οι άνθρωποι που έρχονται τελικά εντάσσονται σε όλη αυτή τη διαδικασία και παράγουν πράγματα πάρα πολύ αξιόλογα. Έτσι, νομίζω ότι ήταν παραπάνω από τις προσδοκίες μας ότι τελικά έχει επιτευχθεί σε αυτή τη μονάδα αριστείας. Και εμείς μαζί με εσάς θα δούμε λίγο αυτό το κομμάτι το πλέον μοντέρνο, τον Arduino, και εύχομαι κι εσείς όπως και οι προηγούμενες ομάδες πραγματικά να παράγετε πράγματα που θα σας κάνουν να αισθανθείτε έτσι όλη τη μαγεία του ελεύθερου λογισμικού και λογισμικού ανοιχτού κώδικα. Ευχαριστώ. Δεν θα δώσω το λόγο στον Απόστολο τον Αναγνωστόπουλο, ο οποίος μετά από τη δική σας παρουσίαση θα παρουσιαστεί και θα μας μιλήσει για το project. Α, να τους ήρθε. Πολύ ωραία, Απόστολε. Θες να πεις δύο λόγια, να καλωσορίσεις τους συμμετέχοντες. Σας καλωσορίσω και εγώ με την πλευρά μου. Λοιπόν, θα τα πούμε σε λίγο πιο αναλυτικά. Τι να πούμε. Καλή αρχή. Τα λέμε σε λίγο. Ωραία. Λοιπόν, τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο σε εσάς, σε έναν έναν, να παρουσιαστείτε, να μας πείτε δύο λόγια, από ποιο χώρο, δηλαδή είναι η γνωριμία μεταξύ μας. Να δούμε λίγο από ποιο χώρο έρχεται ο καθένας από εσάς, για να μπορέσουμε έτσι να αρχίσουμε να χτίζουμε την ομάδα μας και να ξεκινήσουμε. Ναι. Θέλετε, θα χρησιμοποιείτε όλο το μικρόφωνο που υπάρχει. Το κόκκινο κουμπάκι, έτσι. Ναι. Καλησπέρα σας. Λέγομαι Βαν Βακάρης Μιχάλης. Είμαι εκπαιδευτικός στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, γυμνάσιο, λύκειο και φέτος και δημοτικό, και στην πρωτοβάθμια δηλαδή. Είναι μέσα στα ενδιαφέροντά μου οι αυτοματισμοί και ο προγραμματισμός με το Arduino και άλλες συσκευές, πλακέτες, οι οποίες δέχονται λογισμικό ανοιχτού κώδικα, όπως το Raspberry Pi και διάφορες άλλες. Οπότε, γι' αυτό το λόγο δήλωσα στο σεμινάριο αυτό συμμετοχή, με σκοπό ίσως να μεταφέρω και στους μαθητές μου κάποια από αυτά τα στοιχεία τα οποία και εγώ τα βλέπω συναρπαστικά, όπως και εσείς. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε τον κύριο Βαμακάρη. Αυτό πάθω εδώ.
Γεια σας, λέγομαι Μαυρικάκης Γιάννης, είμαι ορομήσιος καθηγητής πληροφορικής. Σε ενδιαφέροντά μου είναι το Internet of Things. Επίσης είναι ο προγραμματισμός υπολογιστών. Επομένως, θα ήθελα να εμπλουτίσω τις γνώσεις μου στον προγραμματισμό με αυτά που θα μάθω από το σεμινάριο. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε τον κύριο Μαυρικάκη από την Κρήτη, ο οποίος μας τιμά με τον έρχεται από την Κρήτη για να παρακολουθεί το σεμινάριό μας. Καλησπέρα. Ονομάζομαι Γρηγορόπουλος Νικόλαος και είμαι απόφοιτος του Τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων του ΔΕΗ Πειραιά. Και με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το πρόγραμμα, γιατί θα ήθελα να ασχοληθώ με το Arduino. Ήδη έχω στην κατοχή μου κάποια πλακέτα και θα ήθελα να μάθω πολύ περισσότερα γι' αυτό. Γι' αυτό την πλατφόρμα ανοιχτού λογισμικού. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε τον κύριο Γρηγορόπουλο. Γεια σας και από μένα. Λέγομαι Κανακάρη Ιωάννα. Είμαι τελειόφοιτη επιτέλους του Τμήματος Πληροφορικής ΤΕΗ Αθήνας. Σχολιστέ. Εγώ ουσιαστικά για να βγω από το σπίτι, γιατί έχω και οικογένεια, και να μάθω να συνεχίσω με το αντικείμενο που σπούδασα. Λίγο μια επαφή. Και σίγουρα για να μάθω κάποια πράγματα παραπάνω από το ΤΕΗ, από τα μαθήματά μου στο ΤΕΗ. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία, ευχαριστούμε. Ο επόμενος. Λοιπόν, εγώ λέγομαι Ιωάννης Λάκας, είμαι τελειόφυτος του Τμήματος Φυσικής της Πάτρας. Και εντάξει, απλώς ερασιτεχνικά, ας πούμε, έχω ψηλό ασχοληθεί με αυτόν τον τομέα και λίγο, ας πούμε, για πιο βαθιά γνώση. Αυτό, ξέρω εγώ. Αυτά καταρχήν, και τα υπόλοιπα θα βγουν στην πορεία όταν θα γνωριστούμε καλύτερα. Ο επόμενος, η επόμενη. Γεια σας. Ονομαζόμαι Κωνσταντίνα Τσουρά. Έχω τελειώσει πληροφορική στο Aberdeen στη Σκωτία. Από τότε ασχολούμαι με τις εφαρμογές κινητών και με διάφορα άλλα πράγματα, τέλος πάντων. Τέλος πάντων, το βρίσκω σχετικό. Με ενδιαφέρει κιόλας. Είπατε έχετε τελειώσει πληροφορική. Η επόμενη. Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Μάτζου Χριστίνα. Έχω τελειώσει στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς ψηφιακά συστήματα και κάνω το μεταπτυχιακό μου στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, που είναι σχεδιασμός διάχυτων υπολογιστών. Οπότε ήρθα να δω και στην πράξη τι είναι το Internet of Things, που το έχω ακούσει τόσο πολύ σε θεωρία. Τώρα κάνω τη διπλωματική μου σχετικά με Scratch και Arduino. Οπότε ένα παραπάνω που θα ήθελα να το δω. Αυτά. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Καλησπέρα. Σπιναρόλης Κώστας είναι το όνομά μου. Στο τμήμα φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης ξεκίνησα. Λοξοδρόμησα με προγραμματισμό και μέσω και λίγο μαθηματικών στο Πολυτεχνείο σε ένα μεταπτυχιακό. Κατέληξα και εδώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Σπιναρόλη.
Γεια σας, λέγομαι Δεσίπης Αντώνιος, είμαι και εγώ φοιτητής στο ΔΕΗ Αθήνας, του είμαι πληροφορικής, τρίτο έτος. Και εντάξει, σαν φοιτητής, όλες οι γνώσεις σχετικά πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο είναι πάντα καλές και μ' αρέσει κιόλας, οπότε γι' αυτό. Ευχαριστώ. Καλησπέρα, ονομάζομαι Διαμάντης Θανάσης, είμαι φοιτητής του τμήματος ΤΕΙ Αθηνάς, πληροφορικής. Ο λόγος που θέλω να μάθουμε... Πολλοί φοιτητές του τμήματος πληροφορικής επελέγησαν, αυτό είναι... Επιτεύγμα. Ναι. Ο λόγος που θέλω να ασχοληθώ με το Arduino είναι λόγω του ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια δουλεύω part-time ηλεκτρονικός, οπότε έχω μερικές βάσεις και γνώσεις πάνω στα αναλογικά κυκλώματα. Και η ηλεκτρονική σου δίνει την ικανότητα και μάλλον ιδέες να κάνεις πολλά όμορφα πράγματα, αλλά μέσω του δύσκολου τρόπου. Τα ψηφιακά ηλεκτρονικά και οι μικροεπεξεργαστές μπορείς με πολύ πιο εύκολο τρόπο, με κώδικα και με πολύ πιο μαζεμένες πλακέτες, να κάνεις κάτι το οποίο θα σκεφτείς πραγματικότητα. Διαμάντης Θανάσης. Αυτός είναι ο βασικός λόγος που θέλω να ασχοληθώ με το Arduino. Ο επόμενος. Καλησπέρα. Ονομάζομαι Βασιλείου Γιώργος. Είμαι φοιτητής αυτού του τμήματος και εγώ. Είμαι στο πτυχίο εδώ και κάμποσο καιρό. Είμαι μια πτυχιακή. Βρίσκω το ανοιχτό λογισμικό έτσι πολύ ενδιαφέρον και γενικότερα το χρησιμοποιώ. Έχω εμπειρία στην κατασκευή ιστοσελίδων εξ ολοκλήρου από το back-end μέχρι το front-end και θα ήθελα να μάθω και σχετικά με το Arduino. Και ένας από τους κυρίους λόγους που συμμετέχω σε αυτό εδώ το σεμινάριο είναι γιατί μου αρέσει και η συμβολή η μαζική, ας πούμε. Κάτι που δεν το είχα ως τώρα. Αυτά. Πάρα πολύ ωραία. Ακούστηκε και μια... λακίτικη φράση. Θα μιλήσουμε στο τέλος γι' αυτό. Πολύ ωραία. Γεια σας. Ονομάζομαι Κουτσουραδής Χρήστος. Είμαι απόφυτος του τμήματος Ενεργειακής Τεχνολογίας του ΤΕΙ Αθήνας. Ασχολούμαι με το web development και έχω ασχοληθεί με το Arduino σε επίπεδο art installations και μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρουσα η προοπτική να συνδυάσω με τα δύο, το να δώσουμε στο Arduino πρόσβαση στο ίντερνετ για να κάνει κάτι παραπάνω. Και εκτός αυτού, επειδή τα πιο πολλά εργαλεία που χρησιμοποιώ στη δουλειά μου είναι ανοιχτού κώδικα, θα ήθελα επίσης, αν μπορέσω, να συνεισφέρω και εγώ κάτι πίσω στην κοινότητα που τόσα μου έχει προσφέρει. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Θα ήθελα να αφήσω το λόγο στον Απόστολο τον Αναγνωστόπουλο, που είναι ο τεχνικός υπεύθυνος του έργου, να σας πει δύο λόγια για το έργο. Και στη συνέχεια εγώ θα σας μιλήσω, έτσι για να μην αρχίσω με θεωρητικά πράγματα, μετά τον Απόστολο θα σας μιλήσω για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και τις δράσεις της ΕΛΑΚ, της εταιρείας δηλαδή ανοιχτού λογισμικού ανοιχτού κώδικα, για να αισθανθούμε έτσι λίγο από αυτή την πρώτη μέρα συνάντησης σε ποιο χώρο βρισκόμαστε, γιατί αυτό είναι ένα έργο της ΕΔΕ, του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας, αλλά στην πράξη είναι ένα έργο της ΕΛΑΚ, της Εταιρείας δηλαδή Ελεύθερου Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα, δηλαδή είναι ένα έργο το οποίο σχεδίασε η εταιρεία ΕΛΑΚ και στη συνέχεια η ΕΔΕΤ, το Εθνικό δηλαδή Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, κατέθεσε αυτή την πρόταση και έχουμε αυτή τη στιγμή την τύχη να είμαστε μία από τις ομάδες, από τις 10 ομάδες που υλοποιούν αυτό το έργο σε όλη την Ελλάδα. Έτσι, δηλαδή προκήρυχθηκε το έργο, συμμετείχαμε σε αυτό το έργο, η πρότασή μας ήταν πολύ καλή και θέλουμε να ελπίζουμε, και είχαμε την τύχη να έχουμε αυτό το έργο, και θέλω να ελπίζουμε ότι πραγματικά, όπως σας είπα και στην αρχή, αυτό το έργο θα γίνει ένας θεσμός για το Ίδρυμά μας. Η ζήτηση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Τα αποτελέσματα, όπως είπε και η κυρία Σγοροπούλου πριν, είναι εξαιρετικά. Δηλαδή στο τέλος κάθε τέτοιου κύκλου, ακόμα και του θερινού σχολείου, το οποίο διαρκεί από μία εβδομάδα,
και το οποίο θα υλοποιηθεί σε άλλους δύο κύκλους το επόμενο καλοκαίρι, ήταν πραγματικά τα αποτελέσματα ήταν εξαιρετικά και οι συμμετέχοντες ήταν εξαιρετικά, πάρα πολύ ικανοποιημένοι. Αλλά και το παραδοτέο που δώσαμε ήταν πάρα πολύ καλό. Επομένως, θέλω να σας μιλήσω λίγο για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της ΕΛΑΚ, αμέσως μετά τον κύριο Αναγνωστόπουλο και πριν την παρουσίαση, την αναλυτική του προγράμματός μας. Λοιπόν, να δούμε λιγάκι, το βλέπουμε εκεί, εντάξει θα ανοίξουμε. Ωραία. Λοιπόν, εδώ λίγο πολύ βλέπουμε όλο το σχήμα του έργου όπως θα δουλέψει στο τέλος. Έχουμε, πριν πάω από εδώ πέρα όμως, θέλω λίγο έτσι να δούμε μερικά πράγματα για να ξαναγυρίσουμε εδώ πέρα να δούμε και λίγο πώς θα το υλοποιήσουμε και πού εμείς μετά θα έχουμε την προσφορά μας. Ας δούμε μερικά πράγματα που υπάρχουν στο Ιντερνετ. Έχω πάρει, έχω τις... Λοιπόν, ας δούμε μια διαφήμιση πρώτα. Ωραία. Ας δούμε αυτό λιγάκι πρώτα. Είναι από το Ιντερνετ, έτσι, το έχω βρει. Έχω κρατήσει το link για να μην το ψάχνουμε τώρα. Δείτε λοιπόν μερικά πραγματάκια. Είναι ο Πάουλ, έτσι, ο πρώτος στα 100, αλλά μας ενδιαφέρει αυτό. Λοιπόν, δώστε λίγο σημασία στη λεπτομέρεια. Τρέχει πολύ. Βλέπουμε τώρα πως σηκώνεται σιγά σιγά. Έτσι. Μπορούμε να δούμε και πως ακριβώς δουλεύει τα πόδια του. Ακριβώς. Και τα κόκαλά του. Και τελικά πως καταλήγει πρώτος. Λοιπόν, έχουμε αυτή την ανάλυση αυτού του πράγματος. Να δούμε λίγο και το άλλο. Για να πούμε δυο... Εντάξει, θα φανεί τώρα αυτό που θέλω να δείξω. Βλέπετε στο αριστερό το πόδι τι έχει, έτσι. Και μπορούμε να, αν είμαστε προπονητές, ξέρω εγώ, να δούμε ακριβώς πως πάει το πόδι του, αν θα πρέπει να έχει αυτό το σχήμα, αυτή την κίνηση, που έχει επαφή με το έδαφος, ξέρω εγώ, σχετικά αν γλωτσάει ή όχι, τέλος πάντων, κάποια πράγματα. Και ένα ακόμη, και μετά να δούμε λιγάκι. Εδώ έχουμε ένα πιο τεχνικό άθλημα. Αυτό να το γνωρίζει είναι ο Pit Sampras, ο Pit Pistol, ας πούμε, που το λένε. Το οποίο το καλύτερο το κομμάτι είναι αυτό ακριβώς που βλέπουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτή είναι η παραδοσιακή ανάλυση εδώ πέρα τώρα που μπορούμε να κάνουμε σε ένα άθλημα. Έτσι μπορούμε να το σταματήσουμε και να δούμε τώρα πώς ακριβώς πρέπει να είναι το χέρι, τι γωνία πρέπει να έχει για να πάρει τα κατάλληλα φάλτσα κτλ. Εμείς θα το δούμε τώρα λίγο πιο μοντέρνα το όλο πράγμα. Και κάνοντας μια έβρεση στο Ιντερνετ, δηλαδή άμα πάω εδώ και ρίξω τώρα IoT, γιατί δεν θέλει. Λοιπόν, βλέπουμε το αντικείμενό μας, το Internet of Things, και αν εδώ πέρα το ψάξουμε λιγάκι θα καταλήξουμε σε αυτή τη φωτογραφία. Αυτή η φωτογραφία είναι από τη Samsung και λέει πώς θα είναι το κινητό στο μέλλον. Δεν το κάνει μόνο το iPhone. Συγγνώμη λίγο, μου λένε κάτι από μέσα. Έχουμε κάποιο πρόβλημα με τους που μας ακούνε απ' έξω γι' αυτό.
Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, εδώ τώρα είναι τα σχέδια της Samsung, το βρήκα από ένα site, το πώς θα είναι το τηλέφωνο τους, όπως έχει πει και η iPhone, έτσι, το έχετε δει, ότι θα έχει όλα τα στοιχεία μας στο cloud και θα μπορούμε να μετράμε. Τι θα φτιάξει λοιπόν η Samsung? Λοιπόν, έχουμε αν κοιμόμαστε ή όχι, τι ξοδεύουμε όταν γυμναζόμαστε, αν έχουμε πέσει, τι κάνουμε γενικώς, θερμοκρασία και διάφορα άλλα πράγματα εδώ πέρα, ακόμα και το stress ας πούμε. Αυτό είναι το κινητό το οποίο θα πουλιέται σε λίγο από τη Samsung. Βλέπετε δηλαδή ότι έχει αρχίσει πλέον το πράγμα να γίνεται πάρα πολύ γενικό σχετικά, να εξαπλώνεται παντού, όπως είδα, όπως είδα και πρόσφατα, ότι έχουμε και διάφορα πράγματα που μπορούμε να δούμε και το εσωτερικό του ανθρώπου, παραδείγματος χάρη, να καταπιούμε κάτι, ας το πούμε έτσι, το οποίο θα κάνει την ανάλυση στο μάχη μας ή οτιδήποτε, αν θέλουμε να βρούμε κάποια πάθηση, και στο τηλέφωνο μας παίρνουμε τι γίνεται μέσα στο μάχη, ας πούμε. Εγώ δεν θέλω να το πω πάντως. Και έτσι έχουμε και τα πράγματα που γίνονται μέσα στον άνθρωπο, όπως και ποια φωτογραφία να πάρω, όποια και να πάρω, πιστεύω δεν ήταν καλή αυτή, και όμως το είχα στο link. Ναι. Λοιπόν, οι δραστηριότητες λοιπόν του ανθρώπου γενικότερα, έτσι, που μπορούν όλα να μεταφερθούν μέσω από το δίκτυό μας, που προλαμβάνει ξέρω εγώ θερμοκρασία, αγορές κτλ. Και μεταφέρονται κάπου ως για περαιτέρω ανάλυση και αξιολόγηση ανάλογα, όπως παραδείγματος χάρη στην ταχύτητα 100 μέτρων ο προπονητής θα μπορούσε να δει ακριβώς πότε και πού ανοίγει το πόδι και τι θέση έχει. Για να βγάλει το πόρισμά του. Ας επιστρέψουμε τώρα στην εικόνα την αρχική μας, η οποία είναι αυτή. Λοιπόν, φανταστείτε τώρα ότι αυτά τα devices εδώ πέρα, που είναι οι έξυπνες συσκευές οι οποίες θα κάνουν τις μετρήσεις για μας, ότι είναι πάνω σε αυτό που τρέχει, ας πούμε. Εντάξει, το ένα είναι στο πόδι του, ας πούμε. Το DEV7, το DEV6, ξέρω εγώ, είναι στο αυτί του, για να ξέρουμε, ξέρω εγώ, το pulse. Το DEV5, τι έδειχνε εκεί πέρα, τι χρειάζεσαι καλωρίνες. Και εδώ έχουμε ένα άλλο δίκτυο, το οποίο είναι το σπίτι μας. Γι' αυτό έχω βάλει το Gateway. Έχουμε μια σύνδεση DSL. Και μέσα εκεί τώρα έχουμε βάλει διάφορα devices. Παραδείγματος χάρη θερμοκρασία, να μπει φωτιά, κίνηση, να μπει κανείς μέσα κτλ. Λοιπόν, όλα αυτά συνδέονται και στέλνουν τις πληροφορίες τους στον σερβερ τον οποίο θα δούμε, και εμείς μπορούμε αυτά μετά να τα διαβάσουμε μέσω από ένα normal web, όπως είναι εδώ πέρα ή ένα φορητό, ή να τα διαβάσουμε από το κινητό μας. Εντάξει, το κινητό παραδείγματος χάρη θα ήταν η λύση ή το φορητού όταν πάμε στο στάδιο, ξέρω εγώ, και βάζει ο προπονητής κάποιον να τρέξει, βλέπει τι κάνει, τι χρειάζεται, αν έτρεξε καλά κτλ. Δηλαδή, οι εποχές που κρατούσαν χρονόμετρο είναι ξεπερασμένες. Λοιπόν, εμείς τώρα τι θα κάνουμε, θα χρησιμοποιήσουμε εδώ αυτό το έργο, το GeoTools, το οποίο μας δίνει το βασικό connectivity στην όλη ιστορία, δηλαδή πώς το DEV7 θα μεταφέρει αυτά που διαβάζει, που μας δίνει ο σένσορας, στο server και πώς αυτός θα συνδεθεί για να τα δει. Τις βασικές βιβλιοθήκες. Όχι το visualization, δηλαδή το πώς θα το δω εγώ τώρα αυτό. Έτσι, τι δείχνει τώρα αυτό το πράγμα. Αυτά μπορεί ένας, άμα τα δει ένας expert, ας πούμε, το PULSE, και δει τους αριθμούς να τρέχουν, μπορεί ο γιατρός, παραδείγματος χάρη, να δει ότι όντως αυτός τώρα εδώ πρέπει να σταματήσει να τρέχει ή έχει πρόβλημα ή δεν έχει. Εμείς τώρα όμως δεν μπορούμε, θέλουμε να προσφέρουμε τη δυνατότητα και για έναν που δεν είναι τόσο σχετικός, άρα θα καθίσουμε λοιπόν και θα κάνουμε ένα γραφικό περιβάλλον που θα μας δείχνει μια καμπύλη που θα τρέχει, άμα ανεβαίνει κάπου ψηλά πρέπει να το βάλουμε κόκκινο, άμα κατεβαίνει θα βρούμε ένα άλλο χρώμα και πάει λέγοντας. Έτσι. Ή εκεί που δείχναμε προηγουμένως κίνηση, που δείχνει λίγο το ωραίο το
το εργαλιάκι. Λοιπόν, εδώ θέλουμε να βάλουμε, δυστυχώς μας το έφερε άδειο, χωρίς την πύρα μέσα. Λοιπόν, το αυτό με τις ρόδες, αυτό με τις ρόδες. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα ωραίο πραγματάκι που μας το έχει κάνει εδώ ο Δημήτρης, το οποίο αυτή τη στιγμή μπορούμε να το τηλεκατευθύνουμε. Ωραία. Μέσα έχει ένα raspberry. Και μπορούμε αυτή τη στιγμή να το βάλουμε να το κατευθύνουμε. Μέχρι τώρα θα μου πείτε εντάξει, ωραία, και τι έγινε. Αυτό μπορούμε να το αγοράσουμε σε οποιοδήποτε κατάστημα. Εμείς τώρα θα πάμε να βάλουμε εδώ πέρα αυτό που θα φτιάξουμε από πάνω. Και θα βάλουμε και αυτό, ναι. Εδώ. Θα βάλουμε και αυτούς τους σωστήρες, οι οποίες αυτές ανακαλύπτουν το εμπόδιο. Δηλαδή, αν φτάσουμε κάπου μπροστά που έχει εμπόδιο, αυτό βασικά θα σταματήσει και θα στείλει βεβαίως σε εμάς το σήμα ότι έφτασε ένα εμπόδιο. Βάζοντας πάνω και την απόσταση από κάθε εμπόδιο ανάλογα, είναι το ίδιο. Άμα βάλουμε και ένα αξελερόμετρο, ξέρουμε ακριβώς που πήγε, δεν είναι? Άρα λοιπόν μπορούμε να ξέρουμε και τη γραμμή του ακριβώς που πήγε, και είναι στο θέμα το δικό μας τώρα να συνδεθούμε με ένα API OpenStreet ή GMAP ή OpenStreet καλύτερα γιατί είναι open source, για να δούμε πού είναι αυτό. Σωστά. Λοιπόν, αυτό τώρα για να το μεταφέρουμε, πώς θα μεταφέρουμε τις πληροφορίες από εδώ στο σερβερ? Χρειάζεται λοιπόν ένα εργαλείο το οποίο οτιδήποτε γίνεται, οποιοδήποτε συμβάν υπάρχει, δηλαδή πάει να πέσει πάνω, να μας το δείχνει. Θα το καταλάβει από εδώ, ας πούμε, οπότε θα λέει 5, 4, 3, 2, boom, ας πούμε. Εντάξει, αυτό πρέπει εμείς να το δούμε και ανάλογα μετά να πράξουμε, αν θα πρέπει να κάνουμε κάτι. Λοιπόν, αυτές τις πληροφορίες θα τις έχουμε εμείς εδώ πέρα. Το πώς ακριβώς θα φαίνεται, εκεί θέλω πάλι να φέρω ένα δεύτερο παράδειγμα, πώς ακριβώς αυτά θα φαίνονται στο χρήστη, είναι ένα πράγμα που πρέπει να το φτιάξουμε εμείς. Παίρνοντας δηλαδή την απόσταση, θα πρέπει εμείς μετά να το κάνουμε visualization, ας πούμε, να φανεί αυτό στο καθένα. Έτσι, ένα άλλο αντικείμενο. Τώρα, για να φτιάξουμε αυτό, σίγουρα κάποια πράγματα δεν θα μας τα δίνει ο σερβερ. Γιατί έγινε κάποιο άλλο πράγμα. Δεν έγινε, ας πούμε, για αυτό το σέσορ, έγινε για κάποιον παραδίπλα. Οπότε θα χρειαστεί να πειράξουμε και λίγο το σερβερ, έτσι ώστε να μας εξυπηρετήσει και γι' αυτό το αντικείμενο. Και φυσικά, αυτό εδώ, αυτός εδώ ο σένσορας, θα πρέπει να το προγραμματίσουμε πάνω στο Arduino, έτσι ώστε να δουλεύει. Άρα λοιπόν, ένα αντικείμενο είναι αυτό το συγκεκριμένο σένσορα, να το βάλουμε πάνω στο Arduino να δουλέψει και να μας στείλει τα δεδομένα όπως πρέπει και όταν πρέπει, και μετά να τα πάρουμε αυτά και να τα δείξουμε. Είναι τα δύο βασικά πράγματα που θα ασχοληθούμε. Άλλο προγραμματισμό θέλει το Pulse, ας πούμε, που βάζουμε στο αυτή, που πρέπει να έχουμε κάθε δευτερόλεπτο ή μπορεί και πιο γρήγορα τι γίνεται, και άλλο μια θερμοκρασία που την έχουμε στο σπίτι, ας πούμε. Τι να την κάνουμε αυτή να διαβάζουμε κάθε δευτερόλεπτο, δηλαδή. Να διαβάζουμε κάθε 5 λεπτά ή κάθε 10 λεπτά. Ανάλογα το τι πρέπει, θα πρέπει εμείς τώρα αυτά όλα να τα προγραμματίσουμε εδώ πέρα. Αυτά περίπου προς αυτή την κατεύθυνση. Θα ακούω απορίες. Γιατί το κακό με αυτό το project είναι ότι δεν μπορώ να ρίξω μια λέξη κλειδί, ας πούμε εκπαιδευτικό λογισμικό, οπότε όλοι ξέρουμε, έχουμε ασχοληθεί. Προσπάθησα λίγο να το δείξω με βίντεο και με γραφικά κτλ. Ακούω απορίες, έτσι, ερωτήσεις γενικώς. Ναι. Ή εγώ τα παγκαλά, εσείς καταλαβαίνετε γρήγορα, δεν υπάρχει περίπτωση. Είδα καταλάβατε, είναι και η τρίτη. Ναι. Να κάνω εγώ μια ερώτηση. Λίγα λόγια για τα tools που φαίνονται κατά από το όνομα. Το τι κάνει. Ναι. Λίγα λόγια. Μια παρουσίαση αυτού του έργου, στο οποίο βασικά βασίζεται το δικό μας project. Ναι. Αχιλλέα, να τα δείξουμε από το MyLag καλύτερα, τα έχεις ανεβάσει? Θυμάσαι το πάρω το αυτό απ' έξω ή να τα δείξω από το original? Να δείξω το original ή το άλλο που έχουμε κατεβάσει? Θα το βάλεις λίγο? Θα το βάλεις λίγο να βάλω το original? Μετά.
Ωραία. Λοιπόν, το έργο αποτελείται από τρία repos, τα οποία, θα πάρω με τη σειρά, αυτό, εδώ, που έχει και μια μικρή περιγραφή, το τι κάνει, μας δίνει τη δυνατότητα να καταλάβουμε, είναι το λογισμικό το οποίο θα δουλέψει αυτό εδώ πέρα μέσα. Έτσι, για να μπορεί να δεχτεί τα output από τους sensors για να μπορέσει μετά να τους προωθήσει. Και ποιο είναι εδώ πέρα το πρόβλημα τώρα? Συνήθως όλα αυτά πίσω είναι από ένα gateway. Δεν ξέρω από δείχτε από όσο καλή είστε, πάντως στο σπίτι έχετε δει ότι υπάρχει μια IP 102.168 και κάτι άλλο. Αυτό τώρα δεν μπορούμε εμείς να το διαβάσουμε απ' έξω. Είναι αδύνατο δηλαδή απ' έξω να μπω εγώ να το διαβάσω. Αδύνατο μέσα εισαγωγικά πάντα. Αλλά θα έπρεπε δηλαδή κάποιος να γνωρίζει το gateway, έτσι ώστε να κάνει το μοίρασμα, το NATA, το πούμε έτσι, για να πει ότι όντως αυτό θέλει να γίνει. Εμείς θέλουμε να κάνουμε πιο απλό, να μην χρειάζεται ο χρήστης να ασχοληθεί με το δικτυακό κομμάτι, να ασχοληθεί με αυτό που θέλει, δηλαδή να φτιάξω τον sensor να δουλέψει. Από εκεί και πέρα, αυτό θα προσφέρει τα δεδομένα. Λοιπόν, αυτό είναι που κάνει εδώ πέρα μέσα, να συνδέονται τα devices όλα εδώ πέρα πάνω, να τα υποδέχεται ας πούμε, να ξέρει ποιο device είναι, και όταν ο χρήστης συνδεθεί από εδώ, να μπορέσει να διαβάσει το device αλλά και να το προγραμματίσει το device. Δηλαδή, αυτό που έλεγα προηγουμένως, αν πούμε εμείς, ξέρω εγώ, ότι βάλαμε να διαβάζουμε θερμοκρασία κάθε 10 λεπτά και πούμε εντάξει κάθε 10 λεπτά, άμα πάρει φωτιά σε ένα λεπτό, στα 9 έχει καλύτερο το σπίτι, κάτσε να το βάλουμε σε ένα λεπτό. Οπότε να μπορούμε απομακρυσμένα να το ρυθμίσουμε αυτό. Φανταστείτε ότι είναι στο εξοχικό σας, έχουμε όλοι, έτσι. Λοιπόν, και διαβάζουμε τη θερμοκρασία και ανάλογα το πειράζουμε. Εντάξει. Δίνει λοιπόν αυτή τη δυνατότητα να μπορέσουμε εδώ πέρα να επικοινωνούμε με το device. Αυτό το κάνει το repos που έδειχνε εδώ πέρα. Αυτό. Τώρα, αυτό εδώ, το DGO Client, που είναι όσοι θα ασχοληθούμε, όσοι έχετε όρεξη να ασχοληθούμε, είναι το λογισμικό που είναι εδώ πέρα μέσα. Διότι ωραία τα λέμε, αλλά εδώ πρέπει και κάποιο λογισμικό να είναι έτσι φτιαγμένο, έτσι ώστε να ψάχνει να βρει αυτόν, ναι, για να στείλει. Δεν περιμένω να πάρω ένα οτιδήποτε και να ψάξει να βρει και καλά αυτό το σερβερ. Άρα λοιπόν θα πρέπει να μπει και εδώ ένα μοντζουλάκι μέσα στο λογισμικό πάνω στο device, έτσι ώστε να ψάχνει αυτόν να συνδέεται. Βασικό εδώ πέρα είναι τώρα να συνδέεται. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα άμα δεν συνδέεται. Δηλαδή αυτό είναι που παρέχει και το έργο, ότι αυτό θα συνδεθεί, θα το ανοίξεις, θα το πατήσεις και μετά από 2-3 λεπτά θα είναι συνδεμένο. Από εκεί και πέρα μετά, εφόσον είναι συνδεμένο, μπορείς να το προγραμματίσεις όπως προγραμματίζεις το PC που είναι δίπλα σου. Και το τρίτο κομμάτι είναι αυτό, το Web Client, που έλεγα προηγουμένως ότι αφορά αυτό το δύο. Εμείς θα ασχοληθούμε με αυτό καταρχήν. Αλλά έτσι είναι φτιαγμένο έτσι ώστε να δουλεύει και σε αυτό. Αλλά επειδή θα μεγαλώσει πάρα πολύ το αντικείμενο μετά, θα ασχοληθούμε μόνο με το normal, το web, ας το πούμε έτσι. Σε κάποιο θερινό, ίσως αργότερα, να ασχοληθούμε και με αυτό. Εδώ λοιπόν θέλει κάτι έτσι ώστε να πάρει τα δεδομένα που είπαμε ότι έρχονται από εδώ, για να μπορέσει μετά να τα διαβάσει και να τα δείξει. Για να τα δούμε τώρα θα ασχοληθούμε με HTML5, με έμφαση στο 5. Έτσι. Το normal, το HTML δεν μας κάνει. Και η normal σύνδεση που έχουμε στο web πάλι δεν μας κάνει. Διότι φανταστείτε τώρα, για να πάρω κάτι από κάπου, θα το δούμε λίγο online λιγάκι. Ας πάρουμε το MyLag. Ανοίγω λιγάκι εδώ πέρα ένα Fireback. Θα το δούμε στην πορεία τι είναι αυτό, δέστε απλώς τι βγάζει. Λοιπόν, και κάνω απλώς reload, όχι τέτοιο reload, γιατί αυτό θα πάρει το cache. Θέλω ένα hard. Λοιπόν. Ωραία. Για να πάρουμε αυτά που βλέπουμε εδώ, πώς πάει προς τα πάνω τώρα, έτσι. Βλέπετε τι έγινε από κάτω. Κοιτάξτε, έτσι, τις κακομοίρες. 1, 2, 3, τι γίνεται εδώ. Πολύ ωραίο. Κάναμε λοιπόν 9,38 για να το πάρουμε. Βλέπετε.
στο τέλος. Και μπορούμε να κάνουμε ανάλυση. Με αφήσω εδώ πέρα το ποντίκι πάνω, μου λέει ότι έκανε για DNS lookup 0%. Βεβαίως το τελευταίο θα κάνει 0%, αλλά πάω στο πρώτο όμως. Βλέπω ότι DNS lookup, γιατί μου το λέει 0%, είναι 1,56. Βλέπετε, μόνο και μόνο για να βρούμε το MyLAC χρειαστήκαμε 1,56. Για να πάμε εδώ πέρα τώρα να δούμε αυτό το πράσινο, πήραμε για 94 milliseconds, πήραμε πράγματα για το πρώτο, για να πάρουμε τα style sheets κάναμε κτλ. Σύνολο 9,38. Θα έχει τελειώσει ο Πάολ, δηλαδή θα έχει βγει πρώτος. Εντάξει, λοιπόν, τι δεδομένα θα πάρω όταν δεν έρχονται κατευθείαν. Το πρωτόκολλο αυτό είναι μόνο πηγαίνω, ρωτάω, μου λέει είμαι εδώ το DNS, πού είναι ο σερβερ. Να το στο σερβερ. Ωραία, έχεις πράγματα, έχω. Ωραία, θέλω να μου το δώσεις. Ανοίγω connection. Μου τα δίνει, κλείνω connection. Άνοιξε, κλείσει, άνοιξε, κλείσει, άνοιξε, κλείσει κάθε φορά. Χάνουμε πολλά δευτερόλεπτα. Αν αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι critical, φανταστείτε ένα αεροπλάνο που το οδηγείς από κάτω, θα έχεις τρακάρει. Ωραία, τρακάρει. Θα έχει φουντώσει, ας πούμε. Λοιπόν, άρα εδώ πέρα θέλουμε XML5. Το οποίο τι κάνει. Ανοίγουμε ένα σύνδεσμο στο σερβερ, το συγκεκριμένο. Αυτό είναι, που αυτό στέλνει συνέχεια πράγματα. Όπως συμβαίνει το πράγμα δηλαδή. Αυτό. Όπα, όπα, πάω. Έπεσα. Όχι, άνοιξε, κλείσε, τι έγινε. Τώρα έχω πέσει εδώ καιρό. Εντάξει, το θέλουμε κατευθείαν. Αυτό το κάνει το XML5. Που ασχοληθούμε εδώ πέρα. Και επειδή τα πράγματα θέλουμε να τα βλέπουμε και θέλουμε να είμαστε open, δεν θα πάρουμε βεβαίως τη Adobe. Το σκριπτάκι. Το flash, δεν θα πάρουμε το flash, θα τα γράψουμε και εδώ σε XML5. Άρα λοιπόν θέλουμε και εδώ πέρα μια βιβλιοθήκη να διαβάζει και να μας τα δείχνει πάνω. Γι' αυτό τα πράγματα είναι real, δηλαδή την ώρα που συμβαίνουν. Καλά, δεν είναι ακριβώς real, γιατί μέχρι να έρθει, ξέρω εγώ, κάτι από το Σούνιο, λέμε τώρα που έχουμε το εξωτερικό μας εδώ πέρα, η καθυστέρηση είναι αυτή που είναι, λόγω δικτύου, ή αν έρθουμε μέσα από το δορυφόρο, λέμε τώρα. Έχουμε την απόσταση να πάμε στο δορυφόρο και να γυρίσουμε το δορυφόρο. Άρα λοιπόν δεν είναι ποτέ real. Αλλά να μην το κάνουμε και εμείς με το open πλήσιμο πάντα. Να χάσουμε και εκεί. Θα έχουμε μόνο όσο χρόνο χρειάζεται το σήμα να ξεκινήσει από κάπου και να φτάσει κάπου. Τίποτα άλλο παραπέρα. Προχώρησα. Θα τα πούμε και στην πρώτη εβδομάδα. Δεν καταλαβαίνω. Θέλω να πω ότι αυτό το project λοιπόν υπάρχει, αυτό το έργο υπάρχει και εμείς θα δώσουμε μια προστιθέμενη αξία σε αυτό το έργο, φτιάχνοντας ένα web περιβάλλον. Ακριβώς. Διότι αυτή τη στιγμή ρίχνει απλά τα δεδομένα. Δεν κάνει τίποτα άλλο. Δηλαδή για να καταλαβαίνουμε τα δεδομένα, για να καταλαβαίνουν όλοι αυτό το ενδιαφέρει και από την άλλη μεριά να προγραμματίσουμε σε κάθε περίπτωση κάθε σένσορα. Ακριβώς. Αν είχα ένα SSH θα σας έδινα και τα δεδομένα πως έρχονται τώρα στη στιγμή από ένα PAL sensor. Αν καταλάβετε τίποτα πείτε μου και εμένα, γιατί δεν έχω όμως Secure Cell. Αυτό είναι το ζητούμενο, ότι εμείς ασχοληθούμε με τον προγραμματισμό του sensor και με το πως θα δείξουμε τα δεδομένα αυτά, τα συγκεκριμένα. Και μπορούμε να παίρνουμε και πληροφορίες on the fly, ας πούμε, από το device. Τι κατάσταση έχει, πόσο RAM έχει ακόμη άδειο, γιατί άμα θέλουμε να προγραμματίσουμε, ξέρω εγώ, κάτι καινούριο, μπορεί να μην χωράει στο RAM και πάει λέγοντας. Να σκεφτείτε πάντα, αυτές οι συσκευές δεν είναι με gigabyte, έτσι, χώρο. Επομένως θα κάνουμε και το monitoring, δηλαδή θα προγραμματίσουμε και αυτό το κομμάτι για να έχουμε έναν έλεγχο της κατάστασης. Ναι, ακριβώς. Να δείξω όμως λιγάκι ένα τι θα παίρνουμε από το sensor, για να... Κάποτε πρέπει να μου δώσει και γιούζα νέα με ωραία Δημήτρη. Α, το ζητάει εδώ. Είναι το πούτι δηλαδή. Λοιπόν, άμα τρέξω εδώ πέρα. Βλέπετε, αυτός είναι ο sensor pulse που έχω στο σπίτι. Δεν είναι σε κανένα αυτή, σε κανένα δάχτυλο. Αυτά είναι αυτά που δείχνει σκουπίδια, δηλαδή noise, πώς θα το πούμε, θόρυβο από τον αέρα.
πάντα ο αέρας έχει κάποια πράγματα τα οποία τα μετράει. Λοιπόν, αυτά είναι. Αυτά τρέχουν, θα βλέπετε όπως συμβαίνουν. Τώρα τρέχουν τόσο γρήγορα που μπορούμε να τα διαβάσουμε κιόλας. Λοιπόν, αυτά είναι τρία πράγματα. Είναι ο χρόνος, τύποι ξέρω εγώ στο αυτή που γίνεται. Τέλος πάντων, θα πρέπει να δούμε τώρα τι σημαίνουν όλα αυτά. Που έλεγα προηγουμένως ότι άμα τα δει ένας γιατρός, θα μπορούσε να μας πει, εντάξει, αυτός ο άνθρωπος τώρα είναι καλά ή δεν είναι καλά. Λοιπόν, εμείς θα πρέπει να το φτιάξουμε. Άρα λοιπόν, θα πρέπει να προγραμματίσουμε αυτό και μετά αυτά τα πραγματάκια να τα διαβάσουμε real time. Δεν μπορεί αυτό τώρα, αν δεν είναι HTML5, να γίνει αυτό. Λοιπόν, άφησα επίσης θα πρέπει να φροντίσουμε εμείς τα δεδομένα αυτά κάπου να τα αποθηκεύσουμε. Τα άφησα σπίτι ανοιχτό, μετά από δύο μέρες έπεσε ο Firefox. Λέει εγώ τέρμα. Δεν ασχολούμαι πλέον με σένα. Λοιπόν, γιατί αυτό θα το γεμίσει κάποια στιγμή. Φανταστείτε τώρα αυτό, δύο μέρες να τρέχει. Άρα λοιπόν θα πρέπει να τα αναταστά διαστήματα λοιπόν με HTML5, που πάλι εδώ το χρειαζόμαστε, διότι έχει local storage. Όπως το παίρνω, τα θέλω, τα σώζω. Δεν έχει καμία σχέση ο server εδώ πέρα τώρα. Ο server το μόνο που μας κάνει είναι να μας τα μεταφέρει. Δεν τα διαβάζεις, χάνονται. Τα διαβάζεις, τα έχεις. Γι' αυτό και πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ το interface που θα φτιάξουμε. Δεν είναι μικρή δουλειά. Όλα τα άλλα τα έχουμε, αλλά δεν έχουμε το τι σημαίνουν αυτά ή τι θα κάνουμε με αυτά τα δεδομένα. Άλλη. Καλύτερα. Καλύτερα. Άλλη απορία. Ξέρω εγώ. Ερώτησε οτιδήποτε. Ο στόχος δεν είναι να σωματήσω. Να καταλάβουμε το project που έχουμε να κάνουμε στο πανό σήμερα, ή να πάρουμε μια ιδέα σε ποιο χώρο τοποθετείται το έργο μας. Η προσπάθεια που θα γίνει από όλους εσάς για να δώσουμε προστιθέμενη αξία στο ήδη υπάρχον έργο μιας άλλης ομάδας. Μιας ομάδας του Απόστολου. Ή του Απόστολου. Σας βλέπω άφωνους. Δεν ήρθε ούτε μια ερώτηση για το project. Καταλαβαίνω ότι βρισκόμαστε σε ένα, έτσι, σε μια αγωνία, αλλά είναι σίγουρο ότι τις επόμενες εβδομάδες τα πράγματα θα είναι πολύ πιο πολύ λιγότερο γκρίζα και θα ξέρουμε πολύ συγκεκριμένα τι θα κάνουμε μέσα σε αυτό το σε αυτή την παρουσίαση του Απόστολου που προσπάθησε να μας δώσει έτσι μια εικόνα του που θα κινηθούμε, του περιβάλλοντος που θα κινηθούμε. Πράγματι αυτή η εικόνα, επειδή εγώ έχω δει πολλές, είναι η πιο εντυπωσιακή, με την έννοια ότι ο Απόστολος προσπάθησε να το βάλει έτσι πολύ συγκεκριμένα σε κουτάκια και είναι πολύ ωραία. Και θα προσπαθήσουμε να ανοίξουμε σιγά σιγά τα κουτάκια και να δούμε τι δουλειά έχουμε να κάνουμε. Λοιπόν, πριν να δώσω το λόγο στην επέγκυτη Καραβίτη, η οποία βρίσκεται στο δρόμο για να έρθει, εγώ που σας υποσχέθηκα θα σας μιλήσω λίγο για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και τις δράσεις της ΕΛΑΚ, για να δούμε λίγο πραγματικά τι προσπαθεί να κάνει αυτή η εταιρεία ελεύθερου λογισμικού ανοιχτού κώδικα και τι στόχους έχει βάλει. Οι στόχοι, αυτή τη στιγμή εγώ και ο συνάδελφος, ο Βοιατζής, ο Γιάννης, είμαστε δύο άτομα που είμαστε στην εταιρεία αυτή, ανήκουμε στην εταιρεία αυτή, στο Δέλτα Σίγμα δηλαδή αυτής της εταιρείας, και εκπροσωπώντας, εγώ μένω το ίδρυμά μας, το ΤΕΙ Αθήνας, γιατί όπως ξέρετε η εταιρεία ΕΛΑΚ έχει φτιαχτεί, αποτελείται, τα μέλη της δηλαδή είναι κάποια από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας και άλλα κέντρα που δραστηριοποιούνται στο ελεύθερο λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Και ο συνάδελφος, ο Γιάννης Βουγιατζής, βρίσκεται στον ίδιο χώρο εκπροσωπώντας την ΕΠΗ, την εταιρεία, πώς ονομάζεται τώρα. Αυτό. Είναι εταιρεία λοιπόν που στους κόλπους της έχει τους τελειόφυτους πληροφορικής γενικότερα. Λοιπόν, οι στόχοι λοιπόν που έχει βάλει το ΕΛΑΚ, η εταιρεία δηλαδή ελεύθερου λογισμικού ανοιχτού κώδικα, είναι καταρχήν να διευρύνει, ο πρώτος στόχος είναι να διευρύνει με κάθε τρόπο τη χρήση του ελεύθερου λογισμικού ανοιχτού κώδικα στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Είναι ένας στόχος δύσκολος,
στον οποίο η εταιρεία πραγματικά κάνει μεγάλη προσπάθεια. Τα αποτελέσματα είναι σχετικά καλά. Ο δεύτερος στόχος είναι να αξιοποιηθούν όλες οι τεχνολογίες ανοιχτής αρχιτεκτονικής που υπάρχουν. Ο τρίτος, να δημιουργήσουμε διάβλους επικοινωνίας, συνεργασίας, αλλά και μετάγγισης τεχνογνωσίας ανάμεσα στις κοινότητες. Η λέξη κοινότητα είναι για την ΕΛΑΚ μια πάρα πολύ σημαντική έννοια. Ο τέταρτος στόχος είναι να αναδείξει καινοτομικές προσεγγίσεις. Και τέλος, να αναδείξει τις δυνατότητες και την αξία του ανοιχτού περιεχομένου και των συνεργατικών μοντέλων δημιουργίας περιεχομένου στο διαδίκτυο. Η στόχη είναι μεγάλη. Οι δυσκολίες πολλές για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι. Στα πλαίσια λοιπόν αυτών των στόχων, αν θέλετε, έγινε και προσπάθεια να σχεδιαστεί αυτό το έργο των αριστείων ΕΛΑΚ. Πέρασε από πάρα πολλά δύσκολες φάσεις και σήμερα έχει καταφέρει να υλοποιείται, όπως σας είπα, σε 10, με 10 έργα, τα οποία υλοποιούν τα μεγαλύτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Ένα από αυτά είμαστε και εμείς, που είμαστε από τα πρώτα ιδρύματα που θεμελιώσαμε αυτή την εταιρεία ελεύθερου λογισμικού ανοιχτού κώδικα. Τώρα, ποιες είναι οι δράσεις της ΕΛΑΚ, αυτής της εταιρείας? Είναι η πρώτη δράση είναι η ανάπτυξη λογισμικού, η δεύτερη είναι η προώθηση του ελεύθερου λογισμικού ανοιχτού κώδικα, η τρίτη αφορά την εκπαίδευση και μέσα, αν θέλετε, σε αυτά τα πλαίσια και στο δικό μας έργο, το έργο αριστείων ΕΛΑΚ, εμείς υλοποιούμε σαν πρωτεύοντα έτσι άξονα, έχουμε το εκπαιδευτικό λογισμικό. Δηλαδή οι κύκλοι μας, οι περισσότεροι, έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό τους το εκπαιδευτικό λογισμικό. Δηλαδή ο τομέας στον οποίο εμείς κινηθήκαμε ήταν ο χώρος του εκπαιδευτικού λογισμικού. Αυτό το έργο, αυτός ο κύκλος, είναι ο πρώτος κύκλος που δεν είναι το μεγαλύτερο κομμάτι του στο εκπαιδευτικό λογισμικό. Το μεγαλύτερο κομμάτι του είναι στις βασικές εφαρμογές ελεύθερου λογισμικού ανοιχτού κώδικα και ένα μικρό του κομμάτι είναι στο εκπαιδευτικό λογισμικό. Οι προηγούμενοι δύο κύκλοι που κάναμε ήταν κύκλοι οι οποίοι ανήκουν σχεδόν εξ ολοκλήρου στο εκπαιδευτικό λογισμικό. Ο κύκλος που ήδη υλοποιείται, ο δεύτερος, που υλοποιείται ταυτόχρονα, έχει αρχίσει πριν τέσσερις εβδομάδες, είναι ένας κύκλος συστημάτων διαχείρισης μάθησης και είναι ανήκει καθαρά στο εκπαιδευτικό λογισμικό. Η τέταρτη δράση είναι η υποβοήθηση στη συγκρότηση κοινοτήτων. Όπως σας είπα, οι κοινότητες είναι μια έννοια πολύ σημαντική για την ΕΛΑΚ. Υπάρχει δράση για τον εμπλουτισμό της ελληνικής Wikipedia. Υπάρχει δράση για τις ημέρες συνεργασίας ΕΛΑΚ και επιχειρηματικότητα, με στόχο τη δημιουργία μιας κοινότητας από εταιρείες οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες ανοιχτού λογισμικού, ώστε να αναδειχτεί το εναλλακτικό μοντέλο επιχειρηματικότητας του ανοιχτού λογισμικού. Υπάρχει μια δημιουργία Μητρώου που θα αφορά την προσφορά και ζήτηση εργασίας σχετικά με το open source jobs. Και θα κάνει καταγραφή των συμμετεχόντων ανά open source project. Υπάρχει μια δράση για τους μαθητικούς υπολογιστές One Laptop Per Child. Όσοι από εσάς τους έχετε ακούσει, θα μιλήσουμε για αυτά τα projects στην πορεία. Επόμενη δράση είναι η προώθηση και αρρωγή των πιο ενεργών ελληνικών κοινοτήτων ΕΛΑΚ, όπως οι κοινότητες Ubuntu, Fedora, OpenSUSE, Debian, Java, Joomla, Drupal κλπ. Και τέλος, είναι η κινητοποίηση των κοινοτήτων ανοιχτού περιεχομένου μέσα από τα ελληνικά Creative Commons και τον οργανισμό Comunia. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, θα έχετε ακούσει ίσως όλοι για τα Creative Commons και την τάση των χωρών η μία μετά την άλλη να, αν θέλετε, να χρησιμοποιεί και να αξιοποιεί τα Creative Commons σαν συμπλήρωμα όλων των νόμων περί πνευματικών δικαιωμάτων που διέπουν την ομοθεσία κάθε χώρας.
Εμείς αυτή τη στιγμή στο ΤΕΙ Αθήνας υλοποιούμε ένα έργο ανοιχτά ακαδημαϊκά μαθήματα, δηλαδή προσπαθούμε να βγάλουμε το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιούν οι καθηγητές στην καθημερινότητα σε ένα site, σε μια πλατφόρμα, στο GUNET, στο Greek Universities Network, σε μια πλατφόρμα δηλαδή που φτιάχνει το Greek Universities Network, στο οποίο είναι μια κοινοπραξία, αν θέλετε, όλων των ιδρυμάτων, πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας. Στα πλαίσια λοιπόν των ανοιχτών ακαδημαϊκών μαθημάτων αυτού του έργου, δημιουργούνται κάποιες πλατφόρμες, τις οποίες θα ανέβουν όλα τα μαθήματα σε μια τυποποιημένη μορφή και με άδειες Creative Commons, τα οποία θα παρέχονται ελεύθερα και ανοιχτά σε όλο το κοινό που ενδιαφέρεται να δει τα μαθήματα αυτά και να τα προσεγγίσει. Και θα τα παρέχουμε με άδειες Creative Commons. Το κάθε πανεπιστήμιο είναι ελεύθερο να δώσει την συγκεκριμένη άδεια που θέλει εκείνο για τα μαθήματά του. Είπαμε λοιπόν ότι είδατε λίγο πολύ ποιο θα είναι, μπαίνοντας τώρα, τελείωσα, δεν θέλω να σας πω περισσότερα σε αυτή τη φάση για την εταιρεία. Σας είπα μερικά πράγματα για τους στόχους της και τις δράσεις της. Θέλω δηλαδή να ξέρετε ότι αυτό είναι ένα έργο της ΕΛΑΚ, έτσι, που έχει σαν τελικό δικαιούχο την ΕΔΕ, το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας. Απομένουν ακόμα 3 κύκλοι και 2 θερινά σχολεία, καθώς επίσης και μία ημερίδα, μία με 2 ημερίδες, στις οποίες θα προσπαθήσουμε να συγκεντρώσουμε τα αποτελέσματα αυτών των έργων. Θα ήθελα, αν θέλετε, να ρωτήσετε κάτι σχετικά με το έργο, με τον τρόπο που θα υλοποιείτε και τα λοιπά, αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε. Πριν να έρθει η Πέγγιο, στην οποία θα δώσουμε το λόγο να μας εξηγήσει το project, Ναι. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τους απομακρυσμένους. Μαζί μας, σε όλους τους κύκλους, υπάρχουν άτομα τα οποία παρακολουθούν από μακριά. Εμείς, σαν ΤΕΙ Αθήνας, πήραμε την απόφαση να δεχόμαστε απομακρυσμένους μόνο από την επαρχία και όχι από την Αττική, επειδή υπήρχε πάρα πολύ σας είπα ότι είχαμε περίπου 75-78 υποψηφιότητες αυτή τη στιγμή, πάρα πολλοί από αυτούς ζήτησαν να έρθουν, ζήτησαν να παρακολουθούν απομακρυσμένα. Σε αυτό το σεμινάριο ειδικά, σε αυτό το σεμιναριακό κύκλο ειδικά, επειδή θα έχουμε και εξοπλισμό, σκεφτήκαμε αρχικά να μην πάρουμε καθόλου απομακρυσμένους, δηλαδή να παρακολουθήσουν το σεμινάριο μόνο διαζώσεις. Τελικά και για πιλωτικούς λόγους αποφασίσαμε να πάρουμε 2 απομακρυσμένους, έναν συνάδελφο από τη Χίο και έναν άλλον από την Κρήτη, οι οποίοι συμμετείχαν σε προηγούμενους κύκλους. Δηλαδή ο ένας από τους 2 συναδέλφους που παρακολουθεί, ο οποίος θα μας παρουσιαστεί τώρα, παρακολούθησε το θερινό σχολείο και είναι από την Κρήτη και θα συνδεθεί λίγο μαζί μας να παρουσιαστεί και αυτός όπως παρουσιαστήκατε κι εσείς. Και άλλος συνάδελφος παρακολουθεί ήδη το δεύτερο κύκλο και έχει ειδικά ασχοληθεί με την απομακρυσμένη παρακολούθηση μεταπτυχιακών προγραμμάτων κλπ. Και θα αξιοποιήσουμε αυτή την εμπειρία και με αυτόν τον συνάδελφο, ο οποίος θα παρακολουθήσει και τον τρίτο κύκλο. Είναι ο μόνος συνάδελφος ο οποίος επελέγει, ο οποίος ζήτησε να παρακολουθήσει τον τρίτο εκπαιδευτικό κύκλο και ο οποίος βρίσκεται παρακολουθεί ήδη το δεύτερο κύκλο. Δηλαδή, κατ' εξαίρεση, επιλέξαμε 2 συναδέλφους για ειδικούς λόγους, οι οποίοι πιλωτικά θα παρακολουθήσουν απομακρυσμένα αυτόν τον κύκλο. Είχαμε αποφασίσει δηλαδή να μην δεχτούμε κανέναν απομακρυσμένα και τελικά επιλέξαμε 2 με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά άτομα για να βγάλουμε συμπεράσματα και να μας βοηθήσουν, γιατί όπως σας είπα, εμείς δεν θα αρκεστούμε σε αυτό το έργο. Το ΤΕΙ Αθήνας θέλει να κάνει θεσμό αυτά τα σεμινάρια και να τα συνεχίσει και μετά τη λήξη του έργου. Επομένως, θέλουμε να, εκτός το ότι θέλουμε να υλοποιήσουμε τα σεμινάρια όπως ακριβώς
αν θέλετε, σχεδιάσαμε το έργο και όπως έγινε αποδεκτό από την ΕΔΕΤ. Εκτός από αυτό, εμείς θα θεσμοθετήσουμε αυτά τα σεμινάρια σαν ίδρυμα στο ΤΕΙ Αθήνας και θα τα υλοποιούμε όσο υπάρχουν άτομα τα οποία ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν αυτά τα σεμινάρια. Επομένως, θα ήθελα το control room να μας να μιλήσουν οι απομακρυσμένοι. Ναι, καλησπέρα. Δεν ξέρω αν ακούγομαι. Πολύ καλά. Ωραία, εγώ είμαι ο Φρανσίσκος ο Γιώργος. Έχω τελειώσει πληροφορική στην ΑΣΟΕ. Έκανα ένα μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως, οπότε έχω μια εμπειρία. Και τώρα κάνω ένα διδακτορικό σχετικά με μεταφορές και real-time δεδομένα με sensors, οπότε με ενδιαφέρει άμεσα το συγκεκριμένο σεμινάριο. Τώρα βέβαια για το, αυτά που είπατε πριν από λίγο, να τονίσω και εγώ ότι η επαρχία είμαστε λίγο μια δεύτερη Ελλάδα, οπότε θα ήθελα λίγο να ξανασκεφτείτε για τους απομακρυσμένους, γιατί σεμινάρια εδώ πέρα κάποιοι που δεν γίνονται, γίνονται κάποια σεμινάρια Word, Excel και PowerPoint ας πούμε, οπότε εμείς εδώ πέρα αισθανόμαστε λίγο μια δεύτερη τρίτη Ελλάδα. Και αυτές είναι ίσως από τις ελάχιστες θεωρίες που έχουν να παρακολουθήσουμε κάτι διαφορετικό, κάτι πιο σύγχρονο. Οπότε πιστεύω ότι θα πρέπει και με τη δική μας εμπειρία που θα καταθέσουμε να υπάρχει μια πρόβλεψη για το πώς θα μπορούν να παρακολουθούν και άτομα εξ αποστάσεως. Αυτά, ευχαριστώ. Καλησπέρα για μένα, παιδιά. Ακούτε? Ναι, ναι, σας ακούμε. Ακούγομαι κανονικά? Πολύ καλά, πολύ καλά. Ωραία, ωραία, ωραία. Από τα Χανιά λοιπόν και εγώ, Τζιλιβάκης Αντώνης είναι το όνομά μου. Είχα έρθει στο θερινό σχολείο τον Ιούλιο, οπότε βλέπω και γνώριμες φάτσες και κάποια άτομα ήμασταν μαζί και στο σχολείο. Χαίρομαι πολύ λοιπόν που τους ακούω. Από μένα καταρχήν θεωρώ το ΕΛΑΚ μια ολόκληρη ιδεολογία, όχι απλά ένα απλό σεμινάριο, και χαίρομαι πάρα πολύ που μου δίνει η ευκαιρία και σε αυτό το σεμινάριο να το παρακολουθήσω και να εμπλουτίσω τη γνώση μου. Γενικά είμαι καινούριο σε όλο αυτό το, σε όλη αυτή την κοινότητα, αλλά το και έχει να προσφέρει όλα σε μένα, αλλά και θέλω και εγώ με τη σειρά μου να δώσω τα δικά μου πράγματα. Αυτό είναι το ένα μου σχόλιο για το γενικότερο πλαίσιο των σεμιναρίων. Για το Arduino αυτό καθεαυτό δεν έχω κάποια ιδιαίτερη εμπειρία, πέραν της ρομποτικής που έχω διδάξει σε επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά είναι κάτι το οποίο το συζητούσα και είχε τύχει πολλές φορές μιλώντας για καινοτόμες τεχνολογίες να πέσω πάνω στο Arduino, και είναι κάτι το οποίο θα ήθελα να και να μάθω περισσότερα πράγματα και να δω πώς θα μπορούσα να το εφαρμόσω και στην και στη δουλειά μου και γενικότερα. Νομίζω ότι έχει πάρα πολλές εφαρμογές και είναι κάτι που μελλοντικά θα αυξηθεί πολύ η χρησιμότητά του. Αυτά από μένα. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα να πω το εξής. Δύο λεπτά. Θέλω να πω το εξής. Πραγματικά δεν έχουμε καταφέρει στους προηγούμενους κύκλους να αντιμετωπίσουμε τους απομακρυσμένους ισότιμα με τους διαζώσεις. Δυσκολευτήκαμε, μπορώ να πω, αρκετά, γιατί οι άνθρωποι που παίρνουν το λόγο να μιλήσουν και να δώσουν κάποιες εισηγήσεις ή να παρουσιάσουν θέματα, είναι αρκετοί. Δεν ήταν ειδικά εκπαιδευμένοι για να μιλάνε να απευθύνονται σε μεικτές ομάδες, δηλαδή διαζώσεις και απομακρυσμένα. Θα ήθελα να πω επί τη ευκαιρία που ο πρώτος συνάδελφος είπε ότι αποτυχίο που είπε ότι η επαρχία είναι ξεχασμένη. Αυτό εγώ το ξέρω πολύ καλά, γιατί έχω συμμετάσχει σε πάρα πολλές ομάδες για να ενισχύσουμε τέλος πάντων τις τεχνολογίες στην επαρχία και να βγούμε λίγο έξω από το καβούκι της Αθήνας και να πάμε πιο έξω, γιατί οι άνθρωποι πραγματικά είναι ξεχασμένοι. Και θέλω να πω ότι σκεφτόμαστε έναν ολόκληρο κύκλο να τον κάνουμε αποκλειστικά με remotely.
Δηλαδή πραγματικά να απευθυνόμαστε μόνο στους απομακρυσμένους. Γιατί πραγματικά μέχρι σήμερα έχουμε, αναγνωρίζουμε την αδυναμία μας να απευθυνθούμε ισότιμα στους διαζώσεις και στους απομακρυσμένους. Γι' αυτό αποφασίσαμε, και γι' αυτό το λόγο ήταν που αποφασίσαμε να μην πάρουμε απομακρυσμένους, γιατί πραγματικά δεν υπήρχε κανένα είδους ισοτιμίας. Πολλές φορές ξεχνιόντουσαν οι απομακρυσμένοι, παρακολουθούσαν μεν, αλλά δεν αισθανόμασταν ότι ήταν μέσα στην ομάδα, όπως ήταν οι διαζώσεις, και πολλές φορές υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία για τους απομακρυσμένους να θέσουν τις ερωτήσεις τους, να πάρουν αμέσως απαντήσεις. Ήδη στους δύο κύκλους, στον πρώτο κύκλο τους χειριζόταν ένα άτομο πίσω από το control panel. Τη δεύτερη φορά είπαμε να υιοθετηθεί κάθε ένας μέσα σε μια ομάδα και να υπάρχει στην ομάδα και να είναι μέσα στην ομάδα ζωντανά και να τον χειρίζεται εντός εισαγωγικών η ομάδα. Δηλαδή να είναι και αυτός μέσα στην ομάδα και όλοι να τον ακούνε, να τον βλέπουν, να συνομιλούν σαν να είναι μαζί. Δεν τα καταφέραμε πάρα πολύ καλά. Είναι ο λόγος που αποφασίσαμε αυτή τη φορά να μην πάρουμε από απόσταση και να γίνουμε λίγο, να χρησιμοποιήσουμε στην πράξη τις τεχνολογίες και να δούμε πραγματικά πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το υβριδικό σχήμα διαζώσεις και απομακρυσμένα. Λοιπόν, τώρα λοιπόν που γνωρίσαμε και τους δύο συμμετέχοντες που είναι από μακριά, μπορείτε να ρωτήσετε πάλι οτιδήποτε θέλετε για να σας παρουσιάσουμε τη συνέχεια της σημερινής ημέρας. Θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι? Υπάρχει μια δυσκολία με τους απομακρυσμένους. Μύρισε καφές εδώ προλίγου. Δεν μπορούν να μυρίσουν. Πρέπει να βάλουμε ένα σένσορ να μπουν. Ναι. Δεν είναι κοντά μας ο υπεύθυνος αυτής της αίθουσας, αλλά δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να μυρίσει καφές εδώ, γιατί θα βγούμε όλοι μαζί έξω από αυτή την αίθουσα. Απαγορεύεται μέσα σε αυτή την αίθουσα η χρήση υγρών και ιδιαίτερα καφέδες, ζαχαρούχα, προϊόντα κτλ. Το μόνο που επιτρέπεται τους καλοκαιρινούς μήνες είναι νερό, τίποτα άλλο. Θα κάνουμε διαλύματα και απ' έξω μπορείτε να χρησιμοποιείτε καθέδες, αναψυκτικά κλπ. Αλλά μέσα στην αίθουσα αυτή απαγορεύεται. Λοιπόν, πολύ ωραία, εύστοχη η παρατήρηση της συναδέλφου ως προς το σένσορα και τη μυρωδιά. Αλλά όχι, δεν θα πρέπει στην αίθουσα αυτή να μην χρησιμοποιούμε. Απαγορεύεται δηλαδή η χρήση. Ξέρετε, όλα αυτά στο δημόσιο αποκτώνται με πάρα πολύ κόπο. Για να φτιάξουμε αυτή την αίθουσα, δουλέψαμε πολλοί άνθρωποι για να καταφέρουμε να έχουμε αυτή την αίθουσα. Είναι μία από τις δύο αίθουσες τηλεδιάσκεψης που έχουμε και τηλεκπαίδευσης. Έχουμε βέβαια αποκτήσει από τα ανοιχτά ακαδημαϊκά μαθήματα 10 αίθουσες, στις οποίες βιντεοσκοπούμε τα μαθήματα, τα ανοιχτά ακαδημαϊκά μαθήματα, για να ανεβάζουμε το βίντεο και να υπάρχει για να παρακολουθούν φοιτητές μας ή άλλοι ενδιαφερόμενοι τα μαθήματα από τους καθηγητές. Αλλά είναι μία από τις δύο μόνο αίθουσες τηλεδιάσκεψης που έχει το ΤΕΙ Αθήνας και θέλουμε να... Και ευχαριστούμε πάρα πολύ το ΤΕΙ που μας διέθεσε για αυτό το σεμινάριο, για να δείτε πόσο σημαντικό είναι ότι το ΤΕΙ Αθήνας διέθεσε αυτή την αίθουσα, που την έχει πραγματικά σαν κάτι έτσι πολύ τιμό, τη διέθεσε για αυτό το σεμινάριο. Σε αυτή την αίθουσα δηλαδή γίνονται τα συμβούλια του ΤΕΙ, που λόγω του ότι συμμετέχουν από το διεθνή χώρο άτομα στο Συμβούλιο του ΤΕΙ, γίνονται μέσα σε αυτό το χώρο και γενικά δεν δίνεται η αίθουσα εύκολα για να... Γι' αυτό θα παρακαλούσα πάρα πολύ να την προσέχουμε όλη αυτή την αίθουσα. Λοιπόν, ναι. Αυτό που τώρα ήρθε η Πέγγι, η οποία ήρθε τρέχοντας και θα της δώσω το λόγο, η οποία θα σας εξηγήσει λίγο το πρόγραμμά μας, τα συστήματα που χρησιμοποιούμε, τα οποία είμαστε υποχρεωμένοι να χρησιμοποιήσουμε, γιατί τα 10 αυτά έργα που υλοποιούνται ταυτόχρονα είναι υποχρεωμένα να χρησιμοποιούν συγκεκριμένες πλατφόρμες που έχουν φτιαχτεί στην ΕΔΕΤ.
στα πλαίσια αυτού του έργου, και η Πέγκη Καραβίτη, που όλοι τη γνωρίζετε ίσως, γιατί έχει επικοινωνήσει με τον Α ή Β τρόπο μαζί σας με τα μηνύματα, θα σας πει διάφορα χρήσιμα και ωφέλιμα. Και εγώ, για να μην αφήσω αναπάντητη την ερώτηση της συναδέλφου, αν χρειάζεται κάποιο hardware να αγοράσετε κτλ., θα απαντήσει τώρα ο Απόστολος αυτό, και στη συνέχεια η Πέγκη θα συνεχίσει με την παρουσίαση. Να απαντήσω σε αυτήν την ερώτηση, αν και την ακούσατε, είναι και για τους απομακρυσμένους. Η ερώτηση λοιπόν, δεν χρειάζεται να έχετε κάτι μαζί σας, θα έχουμε όλα ό,τι χρειάζεται για να το κάνουμε. Τώρα βέβαια, αν έχετε κανένα sensor έτσι ωραίο που δεν έχουμε προβλέψει, φέρτε τον από εδώ να δούμε τι κάνει. Μέχρι, ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα. Δεν ξέρω αν ακούγομαι πίσω. Ακούγομαι, ωραία, για να ακούνε και οι απομακρυσμένοι. Θα ξεκινήσουμε λίγο πριν να φτάσουμε στην επίδειξη των εργαλείων, να δούμε λίγο τις υποχρεώσεις που έχουμε στα πλαίσια του σεμιναρίου. Καταρχήν, ο στόχος, εφόσον ήδη έχετε μιλήσει και για το project σας, το έχει εξηγήσει ο Απόστολος, ξέρουμε ότι δεν θα κάνουμε εκπαίδευση, απλά ερχόμαστε εδώ, ακούμε 2 ώρες, 5 πράγματα και φεύγουμε όπως ήρθαμε. Θα γίνει πρακτική εξάσκηση και θα μας μείνουν πράγματα με σκοπό στο τέλος να παραδώσουμε ένα έργο συνεισφοράς, όπως σας το ανέπτυξε νωρίτερα ο Απόστολος. Έτσι, δεν θα κάνουμε μόνο θεωρητικά πράγματα. Και για να καταφέρουμε να τα υλοποιήσουμε, θα πρέπει και εμείς να τηρήσουμε κάποια πράγματα. Λίγο το προφίλ αυτού του σεμιναρίου από άποψη συμμετεχόντων. Είχαμε 70 υποψηφιότητες. Δυστυχώς δεν θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε τόσα άτομα. Από αυτούς έχουν επιλεχθεί 23 άτομα, 21 είναι διαζώσεις παρακολούθησης και 2 άτομα εκτός Αττικής θα παρακολουθούν απομακρυσμένα, αλλά σε πραγματικό χρόνο θα αλληλεπιδρούν μαζί σας. Μέχρι τώρα εμπειρία μας έχουμε δει ότι αυτό έχει κάποιες δυσκολίες, γι' αυτό και είναι μόνο 2 τα άτομα που επιλέξαμε αυτή τη φορά. Και θα χρειαστεί όλοι να προσπαθήσετε να τους βοηθήσετε να ενσωματωθούν στην τάξη. Εντάξει, και άλλος ένας παράγοντας που έπαιξε ανατρεπτικό ρόλο στο να πάρουμε περισσότερο κόσμο απομακρυσμένα και ως και ο σημαντικότερος, είναι ότι επειδή έχουμε πλέον αλληλεπίδραση με εξοπλισμό, με hardware που κάποιος είναι δύσκολο να το κάνει απομακρυσμένα, θα ήταν και λίγο άδικο να πάρουμε απομακρυσμένους και να τους βάζουμε να κάνουν μόνο τα άλλα και να μην μπορούν να κάνουν την πραγματική δουλειά. Ο κύκλος εκπαίδευσης έχει διαρθρωθεί σε 2 πράγματα, στο σεμινάριο που ξεκινάει από την επόμενη Πέμπτη και στην ανάπτυξη του έργου συνεισφοράς που θα ξεκινήσει με την ολοκλήρωση των μαθημάτων. Στη πλαίσια του σεμιναρίου έχουμε θεωρητικές διαλέξεις και πρακτική εξάσκηση, τα οποία θα γίνονται κάθε Πέμπτη 6.30 με 8.30 και μετά από κάθε μάθημα, ανάλογα με τις ανάγκες, θα ακολουθεί και πρακτική εξάσκηση επιπλέον σε αυτά που θα βλέπετε στο θεωρητικό κομμάτι. Όσον αφορά την ανάπτυξη του έργου συνεισφοράς, θα εξακολουθήσουν να γίνονται συναντήσεις μέχρι και την ημερομηνία που έχουμε deadline, προθεσμία για να παραδώσουμε τη συνεισφορά μας, που είναι 29 Ιανουαρίου του 2015. Οι παρακολουθήσεις είναι υποχρεωτικές, το είχαμε γράψει και στην πρόσκληση αυτό. Έτσι, επιτρέπονται, επειδή άνθρωποι είμαστε βέβαια, επιτρέπονται μέχρι 2 απουσίες, αλλά καλό είναι να μην είναι για την πλάκα μας, να υπάρχει κάποια αιτιολόγηση. Φυσικά δεν θα ζητήσουμε από κανέναν χαρτί γιατρού, έτσι, αλλά να μην τις κάνουμε έτσι για πλάκα, γιατί θα μείνουμε πίσω και θα αφήσουμε και την υπόλοιπη ομάδα πίσω. Στο ΕΛΑΚ είναι πολύ έντονο το στοιχείο της ομαδικότητας, της συνεργασίας, και πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι ό,τι κάνουμε εμείς επηρεάζει και την ομάδα μας και την αφήνει πίσω. Εντάξει. Όπως επίσης υποχρεωτική είναι και η παρακολούθηση επιπλέον πρακτικής εξάσκησης. Φυσικά, εάν κάποιος τελειώσει αυτό που έχει να κάνει, δεν θα είναι υποχρεωμένος να μένει. Σε συνεργασία με τους υπευθύνους θα συνεννοούνται και θα μπορεί και να φύγει νωρίτερα. Το ίδιο ισχύει και για τις παρακολουθήσεις μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων, τις συναντήσεις. Και εκεί θα πρέπει να έχετε υποχρεωτική παρουσία, γιατί εκεί πέρα θα κρίνεται και η πρόοδος περισσότερο του έργου που έχουμε αναλάβει. Πώς θα τεκμηριώνεται η συμμετοχή μας? Όσοι είναι παρακολουθούν διαζώσεις, τα 19 άτομα δηλαδή, θα υπογράφουν το έντυπο παρουσιών σε κάθε μάθημα. Να μην σας κυνηγάνε οι
μέντορες για να υπογράφετε, να κυνηγάτε εσείς τους μέντορες, γιατί εσάς εξασφαλίζει η υπογραφή. Εντάξει, επίσης θα πρέπει να γίνεται η υλοποίηση των ασκήσεων της πρακτικής εξάσκησης, είτε αυτές που θα δίνονται για μέσα στην αίθουσα, στα workshops, είτε πράγματα που θα σας δίνουν οι μέντορες και ο Απόστολος του κ. Βογιατζής για να κάνετε μόνοι σας στο δικό σας χρόνο, κάτι πάτησα που δεν έπρεπε. Εντάξει. Και για τους απομακρυσμένους, επειδή δεν θα μπορούν να υπογράφουν, θα γίνεται καταγραφή της οθόνης από το σύστημα που θα παρακολουθούν και έτσι θα φαίνεται και εκεί θα πιστοποιούμε εμείς το χαρτάκι ότι ήταν online και θα υπάρχει και η καταγραφή που θα το πιστοποιεί περαιτέρω αυτό. Και φυσικά και αυτοί θα πρέπει να κάνουν υλοποίηση ασκήσεων, θα πρέπει να εκτελούν τις όποιες εργασίες δίνονται. Η βεβαίωση συμμετοχής θα δίνεται με την ολοκλήρωση επιτυχούς παρακολούθησης. Τονίζω τη λέξη επιτυχούς γιατί έτυχε να μας ζητήσει κάποιος που έφυγε στα μέσα του θερινού σχολείου να πάρει βεβαίωση. Έτσι, επιτυχής παρακολούθηση σημαίνει όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως, δεν κάνουμε πάνω από 2 απουσίες και δίνουμε και συνεισφορά. Όχι μόνο ερχόμαστε για να βρισκόμαστε εδώ, κάνουμε και δουλειά. Εντάξει, θα πρέπει λοιπόν να τηρηθούν και οι 2 αυτές προϋποθέσεις για να δοθεί η βεβαίωση συμμετοχής. Έχουμε αποφασίσει σε μονάδα τις βεβαιώσεις να τις δώσουμε λίγο τελετουργικά στη διάρκεια της ημερίδας που θα γίνει και θα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα όλων των δράσεων που θα έχουμε υλοποιήσει μέχρι τότε. Φυσικά βέβαια αν κάποιος τη χρειαστεί νωρίτερα, αν και στη δική σας περίπτωση θα είναι πολύ μικρή η διαφορά από την ολοκλήρωση του σχολείου μέχρι την ημερίδα, το βλέπουμε κατά περίπτωση. Αυτά όσον αφορά τις υποχρεώσεις, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια ερώτηση σχετικά με αυτά. Σας κάλυψα. Τώρα θα δούμε λίγο τα εργαλεία. Πρέπει να το έχετε δει το αρχείο γιατί σας το είχα προωθήσει για να κάνετε την εγγραφή σας στην πύλη και στη μονάδα γιατί λόγω του ότι όπως σας είπε η κυρία Φουντά είμαστε υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούμε κάποια εργαλεία τα οποία δεν μπορούμε να τα διαχειριστούμε άμεσα εμείς. Δεν μπορούμε να παρακάμψουμε κάποιες διαδικασίες έτσι προκειμένου να μπορέσετε να εγγραφείτε στο μάθημα στην υπηρεσία τηλεκπαίδευσης θα πρέπει πρώτα εκτός από την εγγραφή στην πύλη να γίνει και εγγραφή στη μονάδα για την οποία απαιτούταν και η δική μας έγκριση και μετά να γίνει η υπόλοιπη διαδικασία. Λίγο πολύ λοιπόν θα την πάμε γρήγορα μέχρι ένα σημείο γιατί είχατε την ευκαιρία να τη δείτε αυτή την παρουσίαση. Και πάμε να βλέπουμε απευθείας. Είναι κάποιος από εσάς. Τι είναι αυτό. Είναι κάποιος από εσάς που εξακολουθεί να έχει πρόβλημα πρόσβαση στην πύλη. Θυμάμαι κύριε... Μάντζου. Στείλανε μία απάντηση. Δεν μπορούσα να δοκιμάσω γιατί πρέπει να συνδεθείς εσύ με το password που έχεις βάλει αρχικά. Αν εξακολουθείς να έχεις πρόβλημα, μου ξαναστέλνεις mail, εντάξει. Να είσαι καλά. Το πρώτο, μία περιοχή ενδιαφέροντος για εμάς αφορά τη θεματική περιοχή του εκπαιδευτικού λογισμικού που φαίνονται κάτω η δραστηριότητα, οι συζητήσεις, wikis, τα οποία βέβαια αν και τα έχουν βάλει στην πύλη, επειδή υπάρχουν αντίστοιχα πεδία και στην υπηρεσία τηλεκπαίδευσης και στο εργαλείο που θα δουλέψουμε εμείς για να ανεβάσουμε τον κώδικα, για να είμαι ειλικρινής, δεν τα πολύ αξιοποιούμε, γιατί στο πρώτο σεμινάριο που προσπαθήσαμε να κάνουμε χρήση, το feedback που πήραμε από τους συμμετέχοντες ήταν 100% αρνητικό, ότι δεν τους είχε βολέψει καθόλου. Η άλλη περιοχή ενδιαφέροντος που ήδη κληθήκατε να χρησιμοποιήσετε αφορούσε τη μονάδα τη δική μας. Εντάξει, εδώ έχουμε προσπαθήσει να μαζέψουμε κάποια πράγματα. Ευτυχώς το βελτίωσαν λίγο και
σε κεντρικό επίπεδο, βγάζοντας στα δεξιά εκδηλώσεις και αρχεία που δεν υπήρχαν κάποτε, οπότε μπορείτε εύκολα να βρείτε πράγματα που ανεβάζουμε. Άλλα μενού που θα σας είναι χρήσιμα στην πορεία είναι η βιβλιοθήκη, έτσι από το που μπορείτε να βρείτε βίντεο αρχεία που ανεβάζουμε, και η αναζήτηση. Ενώ μπορείτε να δείτε κάθε σεμινάριο, κάθε μάθημα, γίνεται μετάδοση σε live streaming, και αν πάμε στην πύλη από το... Νέα, ζωντανές μεταδόσεις, αν θέλεις να πάει. Βλέπουμε τις εκδηλώσεις που είναι σε... ή πρόκειται να γίνουν αργότερα σε ζωντανή μετάδοση, οπότε αν κάποιος χρειαστεί να κάνει αυτή την απουσία του, μπορεί να το δει από εδώ, βέβαια δεν το βλέπουν, βλέπει η κυρία Φουντά. Κάτι πρέπει να τους πούμε, κάτι δεν έχουν κάνει καλά. Θεωρητικά θα έπρεπε να δουλεύει. Και το πιο χρήσιμο εργαλείο στο οποίο θέλω να σταθούμε και να δούμε είναι το εργαλείο της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης. Για να μπούμε σε αυτό θα πρέπει πρώτα να έχουμε κάνει τη διαδικασία που σας ζήτησα να κάνετε ήδη, για να μην χάσουμε χρόνο εδώ πέρα. Εντάξει. Εγώ όσους είχαν κάνει μέχρι χτες έτοιμα στη μονάδα μας, έχω κάνει την έγκριση και θα μπορούσατε να συνεχίσετε να εγγραφείτε, οπότε να συνδεθώ κι εγώ. Πάντα μην το ξεχνάτε αυτό, παρότι είσαστε ουσιαστικά κάτω από τη μονάδα του ΤΕΙ Αθήνας, πάντα η σύνδεση πρέπει να γίνεται με provider mylac.gr, αλλιώς δεν σας πάει πουθενά και θα έχετε... θα παίρνετε μήνυμα λάθος. Επίσης, άλλο ένα πολύ κοινό λάθος, όχι δικό σας, γιατί εδώ πέρα δίνει τη δυνατότητα, σου λέει κάνε σύνδεση είτε με email είτε με όνομα χρήστη. Όσοι προσπάθησαν να συνδεθούν με email μέχρι στιγμής μας είπαν ότι δεν μπορούσαν. Οπότε, γι' αυτό και στις οδηγίες το είχαμε παραλείψει εμείς το κομμάτι email και είχαμε γράψει μόνο συνθηματικό χρήστη. Βάζουμε το συνθηματικό μας. Εφόσον έχει γίνει ήδη η διαδικασία του να γραφτείτε στη μονάδα, πλέον στο μενού εδώ στα δεξιά βλέπουμε και την υπηρεσία εκπαίδευσης. Παρότι έχουμε κάνει ήδη είσοδο, έκανα είσοδο πριν φτάσω εδώ στην πύλη, δεν με αναγνωρίζει, πρέπει δυστυχώς να ξαναπατήσω εδώ το κομμάτι της σύνδεσης είσοδος. Την εικόνα Unique ID. Και τώρα με αναγνωρίζει πλέον σαν συνδεδεμένο χρήστη. Εντάξει, είναι στις οδηγίες, αυτό δεν χρειάζεται να το θυμάστε, και άμα το κάνετε συνέχεια από ένα σημείο και μετά έρχεται και από μόνο του. Δεν είναι ότι πιο εύχριστο, αλλά δεν εξαρτάται από εμάς. Εάν έχουμε εγγραφεί στο μάθημα, ο πιο γρήγορος τρόπος για να μεταβούμε είναι από το My Courses. Μας βγάζει τη λίστα όλων των μαθημάτων στα οποία είμαστε εγγεγραμμένοι. Και εδώ πέρα πλέον θα βλέπουμε εβδομάδα με τη βδομάδα που θα ανεβαίνει το υλικό, όλες οι παρουσιάσεις, βοηθητικό υλικό με συνδέσεις που θα είναι χρήσιμες για το αντικείμενο που έχετε να εκτελέσετε, πιθανές ασκήσεις αυτοαξιολόγησης ή άλλου τύπου workshops, θα μπαίνουν όλα εδώ πάνω. Αυτό είναι το εργαλείο. Τουλάχιστον για το θεωρητικό κομμάτι των μαθημάτων, γιατί σε επίπεδο ανάπτυξης θα χρησιμοποιήσετε το GitHub και η διαχείριση θα γίνεται από εκεί πέρα απευθείας. Εντάξει, αυτά τα ήδη τα έχουμε κάνει. Είναι κάποιος που δεν προσπάθησε ακόμη να κάνει καν εγγραφή στην πύλη? Όχι, ωραία, χαίρομαι. Okay.
Πάμε να δούμε πώς κάνουμε την εγγραφή στο μάθημα, επειδή εγώ έχω συνδεθεί σαν χρήστης που έχω ήδη κάνει την εγγραφή μου. Επιλέγοντας το μάθημα από τη λίστα των μαθημάτων, έτσι το χτίζοντας στο διαδίκτυο, θα με βγάλει σε μια οθόνη που κάτω έχει το κουμπί Enroll Me. Πατώντας αυτό το κουμπί, αυτόματα εγγράφεστε στο μάθημα. Εάν κάποιος αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα, δεν βρίσκει το κουμπί στην οθόνη ή οτιδήποτε, μου στέλνει email ή καλύτερα στο emaelac.gr, γιατί το emaelac.gr το βλέπουμε περισσότεροι άνθρωποι, οπότε μπορεί κάτι, αν δεν το δω εγώ, να το δει κάποιος άλλος και να σας απαντήσει πιο γρήγορα. Έτσι, γι' αυτό σε κάποιους λέω στέλνετε εκεί, δεν έχω πρόβλημα να τα πάρω προσωπικά, ούτως ή άλλως και εκείνο το λαμβάνω εγώ. Απλά κάποιες φορές μπορεί να, να λάβετε πιο γρήγορα απάντηση αν το στείλετε εκεί πέρα. Μικροφωνάκι. Και πες ό,τι θες. Ωραία. Όσον αφορά το συγκεκριμένο με το κουμπάκι, και εμένα μέχρι τώρα δεν μου έβγαινε. Δηλαδή το είχα πατήσει κανονικά, είχα μπει μέσα στο μάθημα, μου βγαίνουν αυτές οι ανακοινώσεις με τις υποχρεώσεις των συμμετεχόντων κλπ. Μου το έβγαλε το κουμπάκι, αφού πήγα στη διαχείριση, είναι ένα μενουδάκι στα δεξιά. Δεξιά. Και πατώντας εγγραφή. Ωραία. Τότε δεν το... Αν κάποιος δεν το έβγαινε το κουμπάκι αυτόματα, από το μενού διαχείριση στα δεξιά, κάτσε να πάμε. Λοιπόν, σε μένα έχει πολλά περισσότερα, επειδή είμαι και διαχείριση του μαθήματος. Στο δεξί μέρος της οθόνης, έτσι, σε εσάς φαίνεται και το εγγραφή. Για να δω λίγο, άμα μπω σαν επισκέπτης. Σαν επισκέπτης είναι πολύ πιο κοντινό αυτό που βλέπετε εσείς. Εδώ πέρα σε αυτό το κομμάτι θα εμφανίζεται το εγγραφή στο μάθημα που θα σας οδηγήσει στην οθόνη που λέει ο... Πες μας και το όνομά σου, γιατί εγώ δεν ήμουν όταν συστηθήκατε. Γιώργος Βασιλείδης. Εντάξει. Εντάξει, αυτό με το ότι από το My Courses βρίσκεται δύσκολα, εύκολα το μάθημα, γιατί και πάλι μερικές φορές βγάζει μια μακριά λίστα για να μην σκρολάρετε, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να πάτε. Και νομίζω ότι καλύψαμε το κομμάτι των συγκεκριμένων εργαλείων. Προσπαθούμε, παρότι δεν είναι τα πιο εύχρηστα εργαλεία με τα οποία θα μπορούσαμε να δουλέψουμε, όχι τα εργαλεία αυτά καθ' αυτά, έχει να κάνει με το πώς έχουν παραμετροποιηθεί, έτσι, γιατί και το WordPress και το Moodle είναι πολύ ωραίες πλατφόρμες, μην απαξιώσουμε τα εργαλεία λόγω της κακής χρήσης τους. Προσπαθούμε ό,τι πρόταση βελτίωσης έχετε για να σας το κάνουμε κάτι πιο εύκολο στη χρήση τους, στο βαθμό που μπορούμε εμείς σαν power users και όχι διαχειριστές να το κάνουμε, θα το προσπαθήσουμε. Εντάξει. Δεν ξέρω αν γι' αυτά έχετε να ρωτήσετε κάτι άλλο. Ή όποιος αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα με την εγγραφή του, μπορούμε και μετά στο διάλειμμα κατηδίαν να το κοιτάξουμε. Εντάξει. Σας Στη σελίδα που βρισκόμαστε, αν είδατε, υπάρχει, έχει δύο tab. Το ένα είναι η περιγραφή, εκεί πέρα που σας είπα να δείτε και πληροφορίες για το πώς θα έρθετε εδώ. Στο δίπλα tab το πρόγραμμα, σιγά σιγά θα ανανεωθεί, θα επικαιροποιηθεί το πρόγραμμα με το πρόγραμμα των επόμενων εβδομάδων. Οπότε τώρα είμαστε στο σημείο που θα δείτε το επίλυση, θα δείτε με τους mentors επίλυση προβλημάτων, για να είμαστε έτοιμοι την επόμενη εβδομάδα που ξεκινάνε κανονικά τα μαθήματα, να είναι τα συστήματά σας έτοιμα προς χρήση. Σας ευχαριστώ και πάλι. Μέντορες, λοιπόν, μιλήσαμε μέχρι ώρες, συστηθήκαμε, είπαμε πολλά πράγματα. Έχουμε τώρα και τους μέντορες, είναι όλοι εδώ. Οι μέντορες είναι οι άνθρωποι που θα είναι δίπλα σας και όταν γίνεται το μάθημα, αλλά και θα απαντάνε στις ερωτήσεις σας που θα έχετε όταν δεν θα είσαστε κοντά μας. Είναι εδώ μαζί μας. Δεν φοράνε κάποιο καπελάκι κάτι που να τους γνωρίζετε, έτσι να είναι ξεχωριστή, αλλά σε λίγο θα δείτε ότι έναν έναν είναι ο Γιώργος. Ο Γιώργος είναι η Βάλια. Βάλια, ελάτε, ελάτε εδώ να σας γνωρίσουμε. Είναι η Βάλια, είναι ο Αχιλλέας, είναι ντροπαλή, πίσω τους βλέπετε όλους.
ο Χρήστος, ο Γιώργος, συγγνώμη, ο Δημήτρης. Έχουμε λοιπόν 1, 2, 3, 4, 5 mentor. Ο Δημοσθένης θα τον ορίσετε αργότερα, δεν έχει έρθει ακόμα μαζί μας. Έχουμε λοιπόν 6 ανθρώπους, οι οποίοι θα είναι εδώ μαζί με εσάς τους 21-22. Η αναλογία είναι πολύ καλή, εκτός από τους εισηγητές, οπότε έχουμε αρκετή βοήθεια. Θα χωριστείτε σε ομάδες, οι άνθρωποι του ΤΕΗ θα φύγουν από τη γωνία και θα αναμειχτούν με όλους τους άλλους που έχουν πιάσει εκεί την άκρη και είναι πάντα μαζί. Θα τους βάλουμε έτσι, θα κάνουμε ένα καλό μείγμα. Αυτό είναι προϋπόθεση, τεχνική υπεύθυνε, γιατί τους βλέπω όλους τους φοιτητές εκεί μαζεμένους και με μια παρέα. Θα χωρίσουν υποχρεωτικά, θα μπουν στις άλλες ομάδες. Θα σπάσουμε δηλαδή τα γκέτα και ωραία. Λοιπόν, το λέω, έχουν οι μέντορες και ο τεχνικός υπεύθυνος. Μια ερώτηση και στους απομακρυσμένους, αν έχετε πρόβλημα πρέπει να το γράψετε στο chat για να έρθει κάποιος να σας βοηθήσει. Λοιπόν, τι θα κάνουμε σήμερα, βασικά εδώ πέρα μέσα, αλλιώς ερώτηση. Ποιοι από εσάς θα φέρετε από αύριο, από την επόμενη φορά, λάπτοπ? Και θέλετε να δουλεύετε σε λάπτοπ. Ωραία. Τι λειτουργικό έχετε πάνω? Ποιοι από εσάς πόσοι... Ή μάλλον διαφορετικά. Ποιοι δεν έχουν ένα normal σύστημα όπως λέγεται Linux και έχουν Windows, ας πούμε. Δύο. Έχουμε και μια σχετική επιλογή. Ποιο είναι προτιμόμενο? Ορισμένα πράγματα, πέρα από το να κάνουμε κομπάιλ για το Arduino, μπορούμε να το κάνουμε και σε Linux και σε Windows. Από εκεί και πέρα, κάποια πραγματάκια μετά είναι μόνο σε Linux. Οπότε θα επιθυμούσαμε, αν είναι δυνατόν, να παίξετε σε Linux. Τώρα, αν δεν γίνεται, εδώ είμαστε τώρα και αυτό είναι αυτή η ώρα, να το παλέψουμε το πράγμα να παίξει σε Windows. Λοιπόν, ποιοι επιμένουν για Windows? Απλά να πούμε όσοι μιλάνε, να ανοίγουν και τα μικρόφωνα για να τους ακούνε και απομακρυσμένοι. Λοιπόν, χωρίς πλάκα τώρα, αν θέλετε Windows, το κάνουμε σε Windows. Λοιπόν, να απευθυνθούμε τώρα, ποιος θέλει βοήθεια σε κάτι. Λοιπόν, Arduino έχετε στήσει όλοι? Εγώ θα ήθελα να πω, συγγνώμη, ναι. Μέντορές μας δεν υποστηρίζουν Windows. Μόνο σήμερα. Καμία άλλη μέρα δεν θα υποστηρίζουν Windows, περιβάλλον Windows. Οι μέντορές μας υποστηρίζουν ανοιχτά συστήματα. Είναι, εντάξει, πρέπει λίγο να μπούμε στην ιδέα. Επομένως, πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι να χρησιμοποιήσουμε ανοιχτά συστήματα. Ανοιχτά, δηλαδή εδώ θα μιλάμε με ανοιχτά συστήματα, ανοιχτά δεδομένα, ανοιχτά. Πρέπει να προσπαθήσουμε, αλλά παρόλα αυτά, δεν θα πούμε ότι κάποιος δεν θα συμμετέχει στο σεμινάριο γιατί θέλει να δουλέψει σε αυτό το περιβάλλον, αλλά ο ίδιος θα είναι υπεύθυνος να σηκώσει τα πράγματα που απαιτούνται στο συγκεκριμένο περιβάλλον. Εμείς θα υποστηρίζουμε Linux. Μόνο σήμερα θα υποστηρίξουμε και Windows. Ναι. Είναι έτσι? Ναι, με το θέμα ότι μπορούμε να υποστηρίξουμε Linux, να τη βοηθήσουμε μέσω Windows και VMware. Ξέρετε VMware, ωραία, να σηκώσετε Linux. Υπάρχουν και live CD. Ναι. Αυτό, να το λύσουμε. Λοιπόν, αυτοί που δεν έχετε φέρει σήμερα το λάπτοπ, θα μπορέσετε αυτό να το κάνετε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, το έχετε ξανακάνει? Για να μην χάσουμε χρόνο, γι' αυτό το κάνουμε τώρα, για να μην χάνουμε χρόνο από την επόμενη εβδομάδα. Έχετε Linux, δηλαδή, δεύτερο partition, ή θα μπορούσατε να βάλετε live CD, ή θα μπορούσατε να σηκώσετε εικόνα Linux. Μπορείτε όλοι να το κάνετε. Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν μπορούμε τότε να πάμε, ανοίξτε λιγάκι να δείξουμε όλοι παιδιά, σηκωθείτε λίγο, πώς μπαίνουμε εδώ στα συστήματα πίσω, να δούμε μια εγκατάσταση σε Linux που είναι περίπου ίδια, αν όχι πανομοιότυπη, με αυτό που θα πρέπει να κάνετε στο σπίτι Linux για να βάλετε το Arduino να παίξει. Δηλαδή όσοι δεν έχουν τα δικά τους συστήματα θα πάνε στην άκρη, εδώ και εκεί να τα πείσουν, όπου θα χρησιμοποιήσουμε τα δικά μας συστήματα. Εδώ έχει... Όσοι έχουν φορητά θα κρατήσουν εκεί που κάνουν το που θέλουν, που αρέσει. Όσοι δεν έχουν συστήματα θα πρέπει να πάρουν ένα από τα συστήματα που υπάρχουν εδώ. Τι είναι αυτό? Παρακαλώ, έχετε υπογράψει όλοι? Είχε χάσει κανένα να υπογράψει?
έχουμε προσβάσει σε αυτό το δικαίωμα. Ναι. Απλώς επειδή το έχουμε βάλει εκεί, την πρόσβαση για το δίκτυο την έχουμε βάλει εκεί και όχι εδώ, γιατί αυτό τώρα μεταδίδεται και στο ίντερνετ. Εντάξει. Οπότε μια βολτούλα εκεί, λιγάκι, έχει το username και password και ο Δημήτρης θα βοηθήσει όποιον έχει πρόβλημα να συνδεθεί. Είναι στο χαρτάκι εκεί κολλημένο. Θέλει κανείς άλλο το username και password για το Wi-Fi εδώ στο ΤΕΗ. Είναι εκεί κολλημένο, παιδιά. Περάστε, γράψτε το για να συνδεθείτε. Τώρα, εδώ τα μηχανάκια έχουν πάνω Fedora. Έχουν Fedora. Κάντε μια επανεκκίνηση όσοι μπήκατε σε Windows και πατάμε F9. Κατά την έναρξη πατάμε F9. Δεν πειράζει, θα κάνεις ένα reboot και θα πάρεις. Είναι μια ερώτηση από τους απομακρυσμένους, ποια έκδοση Linux χρησιμοποιούμε. Λοιπόν, έχουμε και συνήθεια ερώτηση. Ναι, ωραία. Εδώ μπορούμε να βοηθήσουμε σε μια μεγάλη έτσι ποικιλία. Εγώ μπορώ να βοηθήσω σε Slackware, το ξέρει κανείς, και CentOS, το οποίο είναι Red Hat based. Ο Δημήτρης από εδώ πέρα μπορεί να βοηθήσει σε Ubuntu. Ο Γιώργος, Γιώργο, το δυνατό σημείο είναι Ubuntu, έτσι. Ubuntu και Debian OIDES. Άρα λοιπόν, για να πούμε την απάντηση, ένα από αυτά τα τρία, δηλαδή RPM based, CentOS, Scientific, Red Hat, Ubuntu και Fedora μπορεί να είναι. Οπότε είναι μια μεγάλη ποικιλία που μπορούν να βάλουν. Το λέω για τους απομακρυσμένους γιατί κάνανε αυτή την ερώτηση. Ένα από αυτά να βάζετε είναι καλό. Τώρα και SUSE θα μπορούσαμε να εξυπηρετήσουμε, αλλά αφού θα βάλετε που θα βάλετε, βάλετε κάποιο που έχουμε πιο πολύ εμπειρία. Εντάξει. Λοιπόν, προχωράμε τότε εδώ. Όταν και γίνεται η εκκίνηση, παιδιά, περάστε λίγο, να πατάμε το F9 κατά την έναρξη και διαλέγουμε το δίσκο που έχει ένα S-TAF στην αρχή. Boot που λέει S-TAF, ναι. Και τώρα στην αρχή επιλέγουμε την πρώτη επιλογή Fedora, γρήγορα έχουμε 7 δευτερόλεπτα καιρό. Και τώρα είμαστε έτοιμοι. Όσοι έχετε ανοίξει το Fedora, να πούμε ότι το username είναι root και το password είναι Απόστολος. Όσοι δεν έχετε ανοίξει το Fedora και είστε ακόμα σε Windows, μιλάω για τους σταθερούς υπολογιστές, κάντε μια επανεκκίνηση και διαλέξτε τον δίσκο με το S-TAF. Λοιπόν, GitHub λογαριασμό ποιος έχει από εσάς. Μιλάω και πάντα για τους απομακρυσμένους, παιδιά. Πάντα θα μιλάτε στο chat. Αν θέλετε να μιλήσετε εδώ πέρα, γιατί το κάνουμε τώρα να οργανωθούμε λιγάκι, θα πρέπει να το λέτε στο chat, έτσι ώστε να σας ανοίγουμε το μικρόφωνο. Δεν μπορούμε να ανοίξουμε σε όλον το μικρόφωνο, πάντα ένα κάθε φορά απομακρυσμένο, οπότε το λέτε στο chat, το ανοίγουμε και μιλάτε κανονικά. Δεν χρειάζεται να το γράφετε, απλώς μόνο να γράψετε ότι θέλετε να μιλήσετε. Πιστεύω να είναι κατανοητός. Λοιπόν, εδώ τώρα πάμε. GitHub. Άλλος, GitHub, λογαριασμό. Ωραία, λοιπόν, για όσους δεν έχετε, ένα λογάκι, θα κάνουμε μεγάλη έτσι εισαγωγή στο GitHub, γιατί το θέλουμε, το Git βασικά, το θέλουμε στην πορεία, απλώς σήμερα τελείως τυφλά να έχουμε έτοιμο το λογαριασμό, για να μην ασχολούμαστε την επόμενη εβδομάδα με αυτό, λογαριασμό, password κτλ. Θα κάνουμε και κάποιες απλές εντολές σήμερα, έτσι ώστε όσο μπορείτε, μια στιγμή καινούριο, να εξοικειωθείτε. Λοιπόν, Γιώργη ή Αχιλλέας, ποιος έρχεται? Το έχω ανοιχτό. Okay. Λοιπόν, καταρχάς ανοίξε... Λοιπόν, όσο έχετε ανοιχτό υπολογιστή, πηγαίνετε στο github.com. Στην αρχή σελίδα, όπως βλέπετε, μας λέει να γράψουμε ένα username, το mail μας, διαλέξουμε ένα password και πατάμε το πράσινο κουμπί. Αυτή βασικά είναι η διαδικασία μόνο αυτό. Οπότε κάντε το τώρα και θα σας έρθει mail ειδοποίησης, το οποίο δεν χρειάζεται να το κάνετε τώρα αξία, το κάνουμε για το σπίτι. Thank you.
Ορίστε. Ναι, λοιπόν, είναι μια συνεργατική πλατφόρμα στην οποία έχουμε ανεβάσει τον κώδικα. Βασικά εκεί πέρα ανεβάζουμε τον κώδικά μας όλο. Γιατί? Ναι. Λοιπόν, έχουμε ανεβάσει το συγκεκριμένο σεμινάριο, όπως βλέπετε, έχουμε τρία τα λεγόμενα repository, δηλαδή αποθετήρια. Μέσα στο καθένα υπάρχει συγκεκριμένος κώδικας. Οκ, όλοι εντάξει. Λοιπόν, υποθέτουμε ότι έχετε κάνει λογαριασμό, ότι είναι το GitHub. Το GitHub λοιπόν είναι μια πλατφόρμα, μια ακόμη πλατφόρμα, το οποίο θα μπορούσαμε να το πούμε σαν το Facebook των Geek. Οπότε εδώ πέρα πάμε και ανεβάζουμε τον κώδικά μας, έτσι. Εμείς έχουμε ανεβάσει, πάμε τους χάρη. Έχουμε φτιάξει το χρήστη MyLack, όπως βλέπετε εδώ πάνω, ο οποίος έχει τα εξής repositories, τα αποθετήρια. Το κάθε αποθετήριο περιέχει κάποιο κώδικα μέσα. Συγκεκριμένη περίπτωση, αυτά που θα κάνουμε σε αυτό το σεμινάριο είναι αυτά τα τρία. Το Do It Yourself, Internet of Things, Web Client, Server και Client. Παραδείγματος χάρη τώρα, στο Web Client μέσα βλέπουμε τι κώδικας υπάρχει. Συγκεκριμένα υπάρχουν κάποιες HTML σελίδες και κάποιοι υποφάκελοι. Αυτά που βλέπετε με μπλε είναι υποφάκελοι, το οποίο μέσα έχει και άλλα αρχεία. Λοιπόν, και εδώ πέρα τώρα το θέμα είναι, μας λύνει τα χέρια αυτή η πλατφόρμα στη συνεργασία μεταξύ μας. Έτσι ώστε το επόμενο πράγμα που θα κάνετε τώρα εσείς, με τον λογαριασμό σας μέσα, θα πάτε στο καθένα από αυτά τα repositories. Καταρχάς μπείτε στη σελίδα github.com/mylack. Okay. Πήγα το λί. Okay. Πάμε στο πρώτο, στο web client. Είμαστε όλοι και οι. Οκ. Βασικά όσο έχετε γραφτεί, κάντε και ένα sign in μετά για να μπείτε με το λογαριασμό σας, το νέο λογαριασμό που μόλις έχει φτιάξει. Πες το δει. Απλά ο καθένας πρέπει να έχει συνδεθεί μέσα με το λογαριασμό του, οκ. Okay. Επαναλαμβάνω, αν δεν έχετε κάνει sign in, το κάνετε αυτή τη στιγμή και βάζετε τα στοιχεία που μόλις βάλετε για να κάνετε την εγγραφή. Το username, το mail και το password. Sign in και σας βάζει μέσα με το λογαριασμό σας. Μετά, το δεύτερο βήμα
Πάμε στο slash mylac. Εκεί είναι ο οργανισμός που έχουμε φτιάξει ειδικά για αυτά τα σεμινάρια. Και εκεί ανεβάζουμε τα repositories. Αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι να πάμε και στα τρία. Πάμε πρώτα στο web client και στη δεξιά στήλη υπάρχει κάτι που λέει clone. Clone. Κλόνος δηλαδή, κλόνος. Όχι, ψέματα. Πάνω δεξιά υπάρχει ένα που λέει fork, συγγνώμη. Ναι. Ωραία, οπότε πατάτε το fork και λογικά θα σας βγάλει, εδώ βλέπετε που λέει my luck. Did you know? Θα πρέπει να έχει το όνομά σας και το όνομα του repository. Άμα γίνει αυτό, είναι σωστό δρόμο. Ναι. Γιατί? Λοιπόν, αυτό το fork στην ουσία τι κάνει? Κάνει ένα copy, μια κόπια αυτούσια του αποθετηρίου που έχουμε στο MyLac. Μόνο που αυτή τη στιγμή είναι το δικό σας. Οπότε θα δουλεύετε πάνω στο δικό σας για να μην μπερδεύουμε τα repositories, τα αποθετηρία. Δηλαδή ο καθένας δουλεύει στο δικό του. Και μετά θα τα συγκεντρώνουμε όλα σε ένα και θα κάνουμε το λεγόμενο merge. Λοιπόν, τώρα αυτό πρέπει να γίνει και για τα τρία repositories, δηλαδή και για το web client και για το server και για το client. Οπότε στο καθένα, πάνω δεξιά πατάμε το κουμπί fork. Τα τρία πρώτα. Έχουν τίποτα άλλο τώρα για το... Όχι, να έχουμε στα stories από το σημείο. Πει κάποιος καμιά βοήθεια να μας φωνάζει, έτσι. Λοιπόν, αυτό κάναμε αυτό. Πηγαίνετε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Θα εγκαταστήσουμε αυτή τη στιγμή το Arduino. Το Arduino μας προσφέρει ένα IDE, που είναι ένα interface στο οποίο γράφουμε κώδικα, συνδέουμε το Arduino με USB, πατάμε ένα κουμπί push και ανεβαίνει ο κώδικας πάνω και έτσι παίζει. Okay. Ωραία, έχουμε γράψει κάποιες οδηγίες. Αν πάτε στο Arduino Pavlanet, στο GitHub πάλι, το GitHub μας παρέχει και δυνατότητα wiki. Οπότε εκεί έχουμε γράψει κάποιες οδηγίες για πώς θα γίνει εγκατάσταση του Arduino. Λοιπόν, οπότε πάτε mylac/arduino-pavlanet. Και δεξιά στη στήλη υπάρχει κάτι που λέει wiki. Οπότε το πατάτε εκεί. Και μετά πάμε στο installation. Το έχουμε όλοι, έτσι. Λοιπόν. Αυτή είναι η σελίδα του Arduino. Και η έκδοση, η πιο πρόσφατη, είναι 1.0.6. Όπως βλέπετε υπάρχει και για Windows και για Mac και για Linux, υπάρχει και ο πηγαίος κώδικας για τους τολμηρούς. Λοιπόν, συγκεκριμένα για τις οδηγίες τώρα. Όσοι έχουν Windows είναι πολύ απλές, next, τα πατάμε συνέχεια. Τώρα όσοι έχουν Linux είναι λίγο πιο πολυπλοκές, επειδή υπάρχουν διαφορετικές εντολές και διαφορετικές... Η κάθε διανομή το ονομάζει διαφορετικά το πακέτο το Arduino. Ας πούμε στο Ubuntu και στο Debian έχουν Arduino και Arduino Core. Αυτά τα μηχανάκια εδώ πέρα μέσα στο lab τρέχουν Fedora. Οπότε είναι η εντολή που είναι κάτω-κάτω. Αν δεν φαίνεται. Εδώ.
τώρα. Λοιπόν, εμείς δεν το έχουμε στήσει αυτά τα μηχανάκια. Πιο πολύ επίτηδες για να κάνουμε μαζί διαδικασία και να δούμε και τα βήματα. Σούμε εδώ πέρα σου, μας έχει και μερικά βήματα και troubleshooting. Αν κάτι πάει στραβά, μας λέει τι μπορεί να φταίει για να το φτιάξουμε. Έχει συγκεκριμένη σελίδα για τη διανομή μας στη Fedora που έχουμε εδώ. Οπότε, ανοίγετε ένα Terminal Emulator, αν δεν ξέρετε ρωτάτε κάποιον μέντορα να σας το ανοίξει στα μηχανάκια και εκτελούμε αυτή την εντολή. Τα έχουμε καταφέρει όλοι και ρωτάω και τους απομακρυσμένους άμα θέλουν βοήθεια. Ωραία. Ωραία. Παιδιά, τότε αυτό ήταν για σήμερα. Να βρούμε, να δούμε περίπου το έργο. Θα το ξαναμιλήσουμε, θα δούμε ξανά το έργο πιο αναλυτικά. Δηλαδή ίσως μερικές φορές πολύ αναλυτικά. Πού πρέπει να δουλέψουμε. Απλώς σήμερα να περιγράψουμε λίγα και το δάσος για να ξέρουμε πάνω κάτω τι θα κάνουμε. Λοιπόν, αυτό είναι το περιβάλλον. Θα χρειαζόμαστε βασικά τον Arduino, το IDE ή υπάρχει και command line, όπου θα φτιάχνουμε το πρόγραμμα και μετά θα το στέλνουμε στους έζορες. Θα φτιάξουμε μαδούλες που θα είναι και απομακρυσμένοι. Θα ρυθμίσουμε την επόμενη φορά το Arduino, θα το πιάσετε στο χέρι και θα το βάλετε να το δούμε κτλ. Και θα το βάλουμε μετά στο δίκτυο. Άρα θα έχουμε εδώ στο δίκτυο και άλλα θα βάλουμε μέσα το ίδιο σπαρμένα. Έτσι ώστε να έχουμε και την απόσταση που λέμε ότι θα έχουμε. Η επικοινωνία με το Arduino θα είναι αποκλειστικά με USB κατευθείαν ή θα υπάρχει κάποιο shield, με network shield, με το οποίο θα επικοινωνούμε και δικτυακά. Λοιπόν, η επικοινωνία μας με το Arduino θα είναι απομακρυσμένη. Δεν θα είναι πάνω από USB. Θα δούμε την επόμενη φορά πώς κάνουμε τη συσκευή που αποτελείται από δύο πράγματα. Δεν τα βάλαμε σήμερα για να μην είναι πολλά. Θα εξηγήσουμε την επόμενη φορά ποια δύο αντικείμενα πρέπει να παίξουν μαζί και εμείς θα παίζουμε απομακρυσμένα με το Arduino. Όπως κανονικά έδειχνα και στην εικόνα πριν. Δεν θα το έχουμε δίπλα μας. Θα το έχουμε βέβαια δίπλα για να το πιάσουμε, γιατί να ξέρουμε τι κάνουμε. Αλλά μετά θα το βάλουμε στο δίκτυο και θα το αφήσουμε. Μπορεί να το βάλουμε εδώ πέρα πάνω όλα στη σειρά. Το άλλο με το αυτοκινητάκι θα το αφήσουμε έξω, ξέρω εγώ, στο διάδρομο να κάνει βολτούλες. Ένα που έχουμε για αλκοόλ θα το δώσουμε στους συνολόγους να το βάλουμε στο βαρέλι. Δηλαδή με λίγα λόγια θέλουμε να έχουμε περίπου τη νορμάλ διαδικασία ενός σένσορα. Έτσι, θα βάλω ένα μετρολογικό, ξέρω εγώ, πάνω στο μπαλκόνι και θα τρέχω κάθε τρεις και λίγο με το USB να το προγραμματίζω, έτσι να έχουμε το normal. Αν δεν κάνω λάθος, αυτό προϋποθέτει την ύπαρξη μιας άλλης πλακέτας πάνω στην Arduino, η οποία της δίνει μια IP διεύθυνση με την οποία επικοινωνεί με το δίκτυο. Θα υπάρχει αυτό το πράγμα, αυτό ρώτησα. Ναι, αυτή η πλακέτα θα είναι Raspberry, το Raspberry το ξέρουμε, για όταν θα είναι... Δημητρή, πιάσε ένα Raspberry λίγο. Ναι, βγάλω το λίγο. Φέρ' τα εδώ όμως για να βλέπουν και απ' έξω. Με κουτί και χωρίς κουτί. Φέρνουμε εδώ, Χρήστο, απ' έξω, ή να πάω πιο πίσω. Okay. Εδώ ή εδώ. Καλά είναι εδώ. Okay. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι το Arduino, που το συνδέουμε με ένα καλώδιο USB, εντάξει, πάνω σε ένα Raspberry, το οποίο Raspberry έχει το πρόγραμμά του πάνω,
που θα είναι το OpenWRD, αν θέλετε να το δείτε. Χτύπα λίγο OpenWRD εκεί πέρα. Λοιπόν, που το OpenWRD είναι για την επόμενη φορά θα τα λέγαμε, αλλά δεν πειράζει. Είναι ένα Linux το οποίο είναι για embedded συστήματα. Στο σπίτι σας, κατά πάσα πιθανότητα πάνω στο ρουτεράκι που έχετε από την NTSL, έχει το OpenWRD. Και αν δεν το έχει, μπορείτε να το κάνετε, αν θέλετε. Λοιπόν, άρα λοιπόν το συνδέουμε εδώ πέρα. Και τώρα αυτό εδώ έχει πλέον ένα κανονικό Linux που μπορούμε μέσω της κάρτας δικτύου που δεν έχει, γιατί είναι λίγο η πρώτη version αυτή. Έχουμε την επόμενη που θα έχουμε εδώ σήμερα, εδώ πέρα, η οποία έχει Ethernet πάνω. Αυτό λοιπόν θα συνδέεται με το Ethernet, με το δίκτυο, με το δίκτυο, και έτσι λοιπόν έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Εδώ λοιπόν τώρα πηγαίνει το Ethernet, το οποίο μετά πηγαίνει πάνω στο σπίτι σας, πάνω σε μία, στο router που έχετε. Εντάξει. Και βγαίνει στο Ιντερνετ. Εντάξει. Αυτό αυτόματα παίρνει IP από το DHCP. Βέβαια εδώ είναι λίγο πρόβλημα. Άμα το πάρετε αυτόματα μπορεί να παίρνει κάθε φορά διαφορετικό. Μπορούμε να σας δείξουμε στο router πότε με ποια συγκεκριμένη MAC address θα παίρνει πάντα την ίδια IP. Λοιπόν, η μία περίπτωση λοιπόν όταν πρόκειται για δικτυακή σύνδεση θα χρησιμοποιούμε Raspberry. Τώρα, έχει το TP-Link μαζί? Έχεις να βρωτώ, δεν έχουμε. Το TP-Link λοιπόν είναι η ίδια ιστορία. Απλώς αφαιρούμε αυτό τώρα εδώ. Παίρνω το άλλο που δεν έχει δίκτυο. Και εδώ το άλλο θα έχει wireless κάρτα πάνω. Οπότε θα συνδέεται δικτυακά μέσω Wi-Fi. Τώρα, όποιος από εσάς θέλει μπορεί βεβαίως να έχει αυτό, όπως το λένε, αυτή τη σύνδεση και μέσω 3G. Φτάνει βεβαίως να δώσει τα 30-35 ευρώ που θέλουμε την καρτούλα που μπαίνει εδώ πέρα πάνω για να έχουμε 3G, για να το έχουμε, να κάνουμε την πολτούλα μας και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ή να δώσει 10-15 ευρώ, πάρω ένα ναι. USB 3G στικάκι και να το βάλουμε πάνω. Ναι, η άλλη λύση είναι, κοιτάξτε, αυτό που έλεγα, αυτό το έχω δοκιμάσει, αλλά εγώ επειδή δεν έχω καλό, έτσι πώς θα το πούμε, τηλέφωνο, τα περισσότερα έχουν tethering πάνω τα δικά σας. Έχουνε? Ωραία λοιπόν. Άρα μπορείτε με το Wi-Fi που έχει πάνω αυτή η πλακέτα να συνδεθεί εδώ και από εδώ να πάει στο Ιντερνετ. Βεβαίως από εδώ στο Ιντερνετ θα πληρώνετε. Έτσι, ανάλογα το πακέτο. Εγώ μιλάω τώρα για δυνατότητες. Άρα δηλαδή, στις δύο πολλές περιπτώσεις είναι φτηνό, έχουμε στο σπίτι μας σύνδεση και Wi-Fi συνήθως μπορούμε να έχουμε στις περισσότερες περιοχές της Αθήνας τουλάχιστον. Και η άλλη είναι με το κινητό. Έτσι. Νομίζω έχουμε όλες τις περιπτώσεις που μπορούμε να συνδεθούμε με ένα Arduino για να κάνουμε τη δουλειά μας. Άλλη ερώτηση? Λοιπόν, αυτά εδώ θα έχουμε την επόμενη φορά 6-7 από αυτά και από αυτά, έτσι ώστε να το δείτε, να το φτιάξετε και μετά θα τα βάλουμε στο σημείο που λέγαμε ή εδώ μπροστά να τα βλέπουμε ή... Ναι, βεβαίως. Και άλλη μια ερώτηση, θέλω να ρωτήσω αν υπάρχει κάπου η τεκμηρίωση της ήδη υπάρχουσας δουλειάς που έχει γίνει πάνω στο project. Ναι, όλη η τεκμηρίωση δεν θα είναι σε τίποτα σε χαρτί, έτσι, θα είναι όλα online. Η τεκμηρίωση, το πώς εγκαταστείτε καταρχήν το πακέτο, είναι εδώ. Λοιπόν, εδώ είναι το αρχικό πακέτο που το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε εμείς. Αυτό κάναμε fork εμείς σε δικό μας για την περίπτωση και από αυτό μετά πήρατε εσείς. Έγινε δηλαδή αυτό που γίνεται συνήθως στο GitHub. Τώρα, εάν θέλουμε να εγκαταστήσουμε το server, η εγκατάσταση ακολουθεί βασικά ένα ρύθμι που γίνεται συνήθως για να κάνοντας εγκατάσταση αυτά τα open source. Και λέει παραμοσχάρι, τι παρέχει κτλ. Μετά σου λέει περίπου, όταν θα το πάρεις φίλε, έχεις αυτό τη δομή περίπου. Έτσι. Και ξεκινάμε πώς γίνεται η εγκατάσταση. Ότι θα πρέπει πρώτα να έχουμε εγκατεστημένο ένα patch, ένα PHP που να καταλαβαίνει PDO. Μετά πρέπει να ρυθμίσουμε
τους πίνακες, πρέπει να φτιάξουμε κάτι κλειδιά, έτσι. Η διαδικασία είναι εδώ. Επίσης εδώ κάτω λέει, δες και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, πάω εγώ σε ένα. Να πάω, ποιο να πάω. Εδώ. Που είναι ο socket server. Έτσι, ο socket server, τον οποίο θα χρησιμοποιήσουμε, έχει ένα install, το οποίο λέει πάλι με readme, εγώ για να παίξω θέλω να ρυθμίσεις αυτό το πρόγραμμα, θα δούμε δηλαδή στην πορεία, μετά πρέπει να κάνεις αυτό το πρόγραμμα, έχει και παραδείγματα για να ρυθμίσεις δηλαδή αυτό το πρόγραμμα, έχει παράδειγμα config, το οποίο το config θα το δούμε και αυτό στην πορεία τι σημαίνει κάθε γραμμούλα, και πάει λέγοντας. Τώρα, αυτό που δεν έχω ανεβάσει ακόμη, γιατί είπαμε ότι αυτό το έργο είμαι και εγώ μέσα, θα υπάρχει ένα link, το οποίο θα μας λέει ακριβώς κάθε πόρο, γιατί θα παίζουμε εδώ πέρα με REST API, τι περιμένει να του δώσεις και τι θα σου επιστρέψει. Θα λέει παραδείγματος χάρη, για να δω τα devices που έχω βάλει, γιατί μπορώ να βάλω πολλά και θέλω να τα δω. Υπάρχει ένας πόρος που λέγεται get devices. Για να παίξει αυτό τώρα αυτός ο πόρος, πρέπει να δώσω στον πόρο εγώ δύο πράγματα. Θα λέει και ποια είναι και πώς δίνονται. Άρα λοιπόν δίνω αυτό και παίρνω πίσω τα IDs των devices. Μετά μπορώ να συνδεθώ σε κάθε device και ούτω καθεξής. Αυτό θα το ανεβάσω την επόμενη φορά, θα είναι online και ό,τι θέλουμε θα το βλέπουμε. Αυτό σημαίνει ότι όσοι από εσάς θα ασχοληθείτε με το server side την ανάπτυξη, θα πρέπει να φτιάχνετε και το αντίστοιχο documentation. Το documentation που υπάρχει εδώ πέρα είναι μέσα στον κώδικα. Δεν γράφουμε doc μετά. Ο προγραμματιστής την ώρα που προγραμματίζει, έχει όλες τις συναρτήσεις στο μυαλό του, τις μεταβλητές, τις σταθερές και δεν συμμαζεύεται. Εκεί την ώρα λοιπόν πάει βάζει comments από πάνω, που αν τις βάλουμε τα comments σωστά, αυτά παράγουν στο τέλος manual. Έτσι, αυτή είναι η διαδικασία, η normal. Χωρίς να σταματήσω και τώρα γράφω manual, ας πούμε. Έτσι, γιατί την ώρα που ένας προγραμματιστής γράφει manual, δεν προγραμματίζει. Που το κύριο είναι αυτό. Το άλλο βασικά είναι και αυτό σημαντικό, αλλά δεν πρέπει να σταματάει την πρώτη διαδικασία. Έτσι είναι δομημένο τα πληροφορίες. Αν θέλετε, δέστε λίγο από τι αποτελείτε. Μπορείτε να το κατεβάσετε με τα ρύθμι, θα ήθελα να το κάνετε για να μου πείτε ότι δεν έπαιξε κάποια πράγματα, έτσι ώστε να φτιάχνουμε κάθε φορά το install καλύτερα. Έτσι, όλα αυτά είναι φτιαγμένα, εγώ παίζω σε CentOS 7, 64 bit και σε Slugware. Τώρα, αν κάποιος πάει να το βάλει κάπου αλλού, μπορεί κάτι να μην έχω προβλέψει μια βιβλιοθήκη, θα μου το πείτε, πολύ ωραία, το βάλουμε πάνω, έτσι ώστε να υπάρχουν πληροφορίες για όλες τις διανομές. Εκτός Ubuntu. Λοιπόν, αυτό ήταν απλά κίτσα για τον Δημήτρη. Άλλη ερώτηση? Ωραία. Λοιπόν, ένα άλλο πράγμα θα παρακαλούσα να αρχίσουμε ακριβώς, για να μην μας παίρνει 12 η ώρα. Άρα λοιπόν, 6.30 ώρα να αρχίσουμε την επόμενη φορά ακριβώς, να είμαστε εδώ, για να μην φύγουμε την επόμενη μέρα. Εντάξει.